καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό βατσικόρχο πιβίνο καπεσούριδες, ζουμουσόδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήρι και αθλητήρες, καν το δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπαρακοντισμό. Λέμε πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειστή την τρύπα στα νοχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αθλητικιά ζουμουσόδα. Τι κάνετε πουλάκια μου, πού σας βρίσκω σήμερα, πού είστε? Χουχουλιάζετε στο κρεβάτι, σηκωθήκατε, είστε στο δρόμο για τη δουλειά, είστε ακόμα διακοπές, φύγατε άδεια, δεν φύγατε, γυρίζετε, πάτε, είστε στα νυχτερινή. Τι κάνατε, πού, είστε στο αυτοκίνητο, φεύγετε εκτός Θεσσαλονίκης. Εμπορικοί αντιπρόσωποι, φαρμακάδες, ξενταλικέριδες, αστικατζίδες, οτιδήποτε τέλος πάντων, όπου και να είστε, όπου και να βρίσκεστε, ζούμου σου λέμε! Ζούμε μεγάλες στιγμές. Τις ζούμε τις στιγμές, ρουφάμε το μεδούλι, είτε είναι ευχάριστες, είτε είναι δυσάρεστες, τις αντιμετωπίζουμε, τις παλεύουμε και βγαίνουμε πιο δυνατοί από αυτές. Ελάτε στην παρέα μας, Κωστή Τσαρό στο μικρόφωνο, ή αφέντο μου τσουνάρα μου, θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 10 όπως κάθε μέρα. Να κάνουμε μουχαμπέτι, να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Πάρα πολύ σημαντική υπόθεση για την ψυχολογία μας, το σουλουμουντρούχουμ και το καραπιπερίμ. Να βροντοφωνάξουμε προς φίλους και αντιπάλους, φίλους και εχθρούς, ότι δεν μας πέφτει με τίποτα ρε. Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η πίστη στα τέσσερα γράμματα, φυσικά, αλλά και ό,τι άλλο εσείς σκέφτεστε. Ναι, και αυτό που σκέφτεστε, και αυτό, δεν μας πέφτει με τίποτα, έτσι ρε, έτσι, χουστάρουμε. Στέλνουμε καραβάνια στο Βόρειο Πόλο για να ανοίγουν τρύπες στους Εσκιμώους. Κάνουμε εξορίξεις πετρελαίου. Έχουμε τα δικά μας γεωτρύπανα. Παίζουμε με την υφαλοκρηπίδα του γείτονα. Τους κάνουμε βαβάου παπαπάου. Πώς το είπε ο Τούρκος εκφωνητής? Πάω καμάν αμάν. Όπου σας βρίσκει, αυτός που έφυγε από εκεί, όπου σας βρίσκει αυτός, θα τιμάει την καταγωγή του, θα τιμάει τις αλυσμόνητες πατρίδες, θα τιμάει το κάπα που έχει στο ακρονίμιό του, θα τιμάει το Κωνσταντινουπολιτών που υπάρχει στο όνομά του, και όπου σας βρίσκει θα σας ματσακονιάζει. Όπου σας βρίσκει θα σας στέλνει με σκυμμένο το κεφάλι πίσω από εκεί που ήρθατε. Ταπεινωμένους ή τιμένους. Άστον αρε κάκφωμ, άστον αρε μποφίλιου. Να το εκτελέσει ο πιτσιρικάς, να κάνει ένα hat-trick ο Τζόλης. Ή άστε τον το Σβάπ που το έχει, άσε τον Μπέλκα να γίνει εκεί 4 και μετά θα έγραφε κι άλλα. Θα μιλούσαμε για κοσμογονικά σκορ. Θα μιλούσαμε όχι απλά για νίκη περήφανη, αλλά για ξεβρακώματα. Μεγάλη έκφραση. Δεκαετία 80. Τι έγινε, χάσανε, τι χάσανε. Μα. Τι. Άστο, τι, πόσο, 2-3, τι 3, 6-0, 6-1, σκορ σε Ρώνα, τι, αυτό, τους πήραν τα σόβρακα, έτσι λέγανε οι παλιοί, τους πήραν και τα σόβρακα, μεγάλη έκφραση. Γενικά θεωρώ ότι η λέξη βράκι, που γεμίζει το στόμα του, το ξέρουν οι παλιοί ακροατές, ένα από τα αγαπημένα μες στα πανηγύρια ή στη λαϊκή, που λέει ας πούμε, ξέρω εγώ, 3 βρακιά, 5 ευρώ. Αγαπημένο. Αγαπημένο. Τώρα όταν είναι. Όταν φτάνει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Έλα σταυράκι μπασαρέτζι. Έλα. Σκόρπισε μας. Κάνε χαμό. Κάνε αγόρι μου. Κάνε. Φύσα το καλάμι. Φύσα το. Εκτόξευσέ μας ρε γαμώτο. Πάμε. Δώσ' του. Άρα νεκτάρι ούτε στα καράβια να ήμασταν αδερφέ μου. Καρντασάκι μου. Λες και είμαστε καπεταναίοι στα καράβια. Θα κάνουμε να βρεθούμε κανένα 2 χρόνια. Έτσι πως τη βλέπω τη δουλειά. Εδώ είμαστε. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι. Γράφεται αθλητήριος ζουμουσού με ελληνικούς χαρακτήρες. Και εκεί επικοινωνούμε στον μπλιμπλίκι, στην μπλιμπλικερή, στο μαραφέτη. Σας έταξα εχθές γιατί πραγματικά μου στείλατε πάρα πολύ
Ωραία μηνύματα για το ηχητικό, για το σκετσάκι με το Σουλτάνο. Τώρα, αύριο ή τη Δευτέρα έχουμε γιαγιά. Μια γιαγιά που τη γράφω και την ξεγράφω, μια γιαγιά που την έσκησα 100 φορές με όλα αυτά που γίναν πέρσι, με τα στενάχωρα, με τα δυσάρεστα. Εξηγώ στους καινούριους ακροατές, γιατί έχουμε και τέτοιους που μπήκαν στην παρέα μας εσκάτως τώρα ή πριν λίγο καιρό, ότι είναι ένα σκετσάκι, ένα ηχητικό η γιαγιά medium που το αγαπάμε ιδιαίτερα. Η γιαγιά που είχε προβλέψει πολλούς μήνες πριν το ξεσκέπαστο πούλμα να κατεβαίνει την Αγγελάκη με τους τριαμβευτές με τις δύο κούπες επάνω. Λοιπόν, και διάφορα άλλα τα οποία κατά ένα περίεργο τρόπο τα βρίσκει η γιαγιά medium και θα είναι κοντά μας πάλι. Τώρα αύριο, μεθαύριο, θα εξαρτηθεί τώρα σήμερα από διάφορα πραγματάκια. Θέλω λοιπόν να πω ότι ανοίξαμε τον μπλιμπλί και γράφετε αθλητήριους με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε εκεί τα μηνυματάκια σας. Λέω λοιπόν ότι οι παλαιοί ακροατές το ξέρουν ότι έχω αυτό το χούι από παιδί, όχι μόνο από την στιγμή που έκανα ραδιόφωνο, όταν πρωτοκάθισα πριν 22 χρόνια στο μικρόφωνο να πω αυτό που πίστευα, ότι η σημαντική μέρα, πάντα λέω, σε δυνατά γεγονότα, είναι για μένα πάντα η μεθεπόμενη. Όταν έχει καθίσει η σκόνη, όταν έχει καταλαγιάσει ο θόρυβος, η φασαρία, όταν οι φλέβες δεν είναι πεταμένες, όταν η σφιγμή δεν είναι 500 το λεπτό, όταν δεν καίει ο εγκέφαλος, όταν δεν βράζει το αίμα, όταν λοιπόν καταλαγιάσει το κουρνιαχτό, καθίσει η σκόνη από το ποδοβολητό, όταν ηρεμήσει η κατάσταση, πάντοτε τη μεθεπόμενη καταλάβαινα, όχι μόνο στα θετικά, και όταν είχαν γίνει ζημιές μεγάλες για την ομάδα, αποκλεισμοί, ήττες, φασαρίες, τον Ατάλο, έτσι, δικαστικά θέματα, λάσπη, σκευωρίες, την μεθεπόμενη πάντα, γιατί όταν ακόμα είναι ζεστό το τραύμα, ας το πούμε, έτσι καταλαβαίνεις, την μεθεπόμενη όμως καταλαβαίνεις την αξία, το μέγεθος, τη σημασία των πραγμάτων, του γεγονότος, του συμβάντος, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν, παιδάκια μου, ζουμουσάκια μου αγαπημένα, που έγινε προχθές το βράδυ, την Τρίτη το βράδυ, 25 του Αυγούστου, είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός από πολλές διάφορες διαφορετικές απόψεις. Από όπου και αν το πιάσεις, από όπου και αν το δεις. Αγωνιστικά, ψυχολογικά, παικτικά, πνευματικά, από ηθικό, από παραστάσεις, από image, από prestige, από το ότι θα γεμίσουν την παρούσα φάση τουλάχιστον οι πέμπτες μας, οικονομικά, budget, μεταγραφικά, FFP, ότι η ομάδα ανακτά αυτό που είχε χάσει τα τελευταία χρόνια, να μιλάει η Ευρώπη θετικά για τον ευρωπαϊκό ΠΑΟΚ, να μιλάει ο υπόλοιπος ποδοσφαιρικός πλανήτης για τον ΠΑΟΚ, γιατί το ΠΑΟΚ Μπεσίκτας 3-0 στο μισάωρο, 3-1 ενώ θα μπορούσε να είναι, όπως είπα, παίρνω και τα σόβρακα, αν έμπαινε το τέταρτο γκολ με το πέναλτι, αν ο ΑΚΠΟΜ πιστεύω δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Αγλίστρησε αυτό, δεν είναι αυτό το πλασαδάκι, δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι αυτό ήθελε να κάνει. Δεν πέφτουμε πάνω να φάμε το τσούμπα. Έτσι, γιατί στο δεύτερο γκολ στο Τζόλι κάνει υπερπροσπάθεια. Είναι από αυτές τις φάσεις που λες, αμάν δεν την πρόλαβε. Βγήκε. Out. Έκανε όμως υπερέκταση του κορμιού, έπεσε σαν τάκλινγκ, διπλώθηκε εκεί, έκανε σπαγκάτο, δεν ξέρω τι έκανε. Τη γύρισε την μπάλα όμως. Έτσι, προς τιμήν του. Πιστώνεται και όχι χρεώνεται. Το λέω έτσι, καμιά φορά μου λένε, γιατί λες έτσι συγκεκριμένη έκφραση. Χρεώνεσαι κάτι αρνητικό. Πιστώνεσαι κάτι το οποίο είναι θετικό. Δεν μπορώ να πω ότι χρεώθηκε τον γκολ. Θέλουμε να πούμε μπράβο στον αυτόν που έχει κάνει τον καλό. Αλλά πιστώνεται τον γκολ λοιπόν. Το μισό γκολ είναι του Τσούμπα ΑΚΠΟΜ. Άρα όλο αυτό που έγινε προχθές, εκτός ότι μας γεμίζει εμάς τα πνευμόνια μας με οξυγόνο, με δύναμη για να αντιμετωπίσουμε όλα τα υπόλοιπα πράγματα, δεν ξέρω πόσοι το καταλαβαίνουν αυτό. Θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που μας ακούνε το καταλαβαίνει αυτό που λέω.
ούτε η πανδημία έφυγε, ούτε δουλειές ξαναβρήκε ο κόσμος, ούτε τα εθνικά μας θέματα λύθηκαν, ούτε τα οικονομικά μας, ούτε τα εργασιακά, ούτε τίποτα από αυτά. Επειδή ο ΠΑΟΚ, επειδή η ομάδα μας πέρασε τον αντίπαλο το συγκεκριμένο και θα δώσει τουλάχιστον το παρόν στα ευρωπαϊκά σαλόνια, στο Europa League, στην παρούσα φάση. Και μπορεί να δούμε και παρακάτω τι θα γίνει. Δεν λύνονται τα θέματα αυτά, δεν λύνονται τα προβλήματα. Όμως ο ΠΑΟΚ μας δίνει δύναμη, μας γεμίζει τα πνευμόνια, μας γεμίζει την ψυχή με κουράγιο για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Αυτά τα θέματα. Έτσι. Για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Ναι, είπαμε ότι πριν φύγω για το διάλειμμα θα βάλω το ηχητικό με τον, το χθεσινό λοιπόν ηχητικό, γιατί το έχασα πριν, κάτι έλεγα και το ξέχασα, το ηχητικό με τον Σουλτάνο μετά το μάτς το δικό μας, για να ακούσετε αυτό που κάναμε και χθες, το σκετσάκι, και όπως είπα θα έχουμε και γιαγιά, τώρα ή αύριο ή τη Δευτέρα το αργότερο. Μπροστά είναι η κλήρωση, 31 του μηνός, δηλαδή ο Αύγουστος θα φύγει και θα ξέρουμε, θα γνωρίζουμε ποιο είναι το επόμενο μονό μάτς που μας περιμένει, και πάλι μονό θα είναι το παιχνίδι. Δεν γνωρίζουμε, δεν ισχύει το ότι επειδή τώρα παίξαμε εντός, το δεύτερο, το άλλο μάτς στον επόμενο γύρο θα είναι εκτός. Δεν ισχύει, είναι ό,τι βγάλει πάλι η κληρωτίδα. Δηλαδή μπορεί πάλι να μας βγάλει εντός έδρας, μπορεί να μας βγάλει εκτός. Ένα από τα δύο θα γίνει πάντως, 50-50 είναι. Θα πάμε λοιπόν και θα παίξουμε είτε με την Μπενφίκα, που εγώ προσωπικά δεν γουστάρω και επειδή έχει πολλές άκρες και επειδή δεν μου αρέσει να συναντιέμαι και πάλι με αντιπάλους που έχω στεναχωρηθεί στο παρελθόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα φοβηθώ ή θα βάλω τα κλάματα ή θα κλειστώ να πούμε και θα κατεβάσω τα πατζούρια, τα στόρια για να κλαίω σε μια γωνία επειδή θα παίξω με την Μπενφίκα. Όχι. Ο ΠΑΟΚ που είδαμε την Τρίτη το βράδυ, ο ΠΑΟΚ του πρώτου ημιώρου, ο ΠΑΟΚ ο καταιγιστικός, ο ΠΑΟΚ του τρέχουμε όλοι, ο ΠΑΟΚ της συνεχούς κίνησης και στα άκρα και στον άξονα, ο ΠΑΟΚ του έχω φλόγα στα μάτια, του δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο ο άλλος να φύγει από εδώ με αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ της διεκδικούμενης μπάλας, της κάθε μίας διεκδικούμενης μπάλας από μένα μέχρι να την πάρω. Είδατε τι είπατε, τι είπατε όλοι με το που ξεκίνησε το παιχνίδι, δεν το καταλάβατε μέσα σας? Δεν το νιώθετε ρε παιδιά? Εγώ από το πρώτο, δεν λέω ότι είμαι κανένας αναλυτής, να πούμε βαθιστόχαστος, κανένας γνώστης βαθύς σε σχέση με εσάς, αλλά δεν το νιώθετε αυτό με το που ξεκινάει ένα παιχνίδι? Λες, oh, δεν. Στο πεντάλεπτο ρε παιδιά, καταλαβαίνεις? Από το ύφος των παικτών, από τα κοντινά πλάνα της κάμερας στα πρόσωπά τους, από τις πρώτες διεκδικήσεις, από τις σφιγμένες γροθιές, από τις φλέβες στο λαιμό, από όλο. Και τώρα προσέξτε, υπάρχει ακόμα ένα συν σε αυτή την ρημάδα, την ιστορία με τον κορονοϊό και τα γήπεδα που είναι σαν νεκροταφεία χωρίς τον κόσμο, ότι έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε και τις φωνές των παικτών όταν δεν παίζουν ψεύτικες, ας πούμε, ετοιματζίδικες από CD ή αχές του κόσμου. Οι φωνές σε κάθε μαρκάρισμα, το πάμε, το έτσι, το αλλιώς, ή παράδειγμα, τι κάνεις ρε μα, που λέει ο Πέλκας στο Τζόλι με τόση αγάπη, έτσι, η ακαδημία, η προγενέστερη, η ακαδημία η τωρινή, οι υποδομές, τεράστια ιστορία. Άλλο ένα θέμα που μας γέμισε χαρά το βράδυ της Τρίτης. Να παίρνεις αυτή την περήφανη νίκη και να έχουν βάλει γκολ τα δικά σου παιδιά, τα Ελληνόπουλα. Έχω πει πολλές φορές, δεν έχω αιμονή με αυτό. Δεν είναι ποιος θα σηκώσει τη σημαία στην παρέλαση. Δεν είναι ποιος θα φυλάξει τα σύνορα, να πούμε, στον Εύρο. Για να λέω, όχι Έλληνας, δεν και καλά. Για να μην αρχίσω να παριθμώ ξένους που τους λατρέψαμε. Ξένους που λένε πάω και κλαίνε. Που φυλάνε το σήμα, που μιλάνε για την Ελλάδα και κλαίνε. Θέλετε να πω για Μουσλίμοβιτς, για Λίνο? Θέλετε να πω για Κωσεϊσάο? Να πούμε παίχτες, άμα πιάσουμε και αναλύσουμε, έτσι, δείτε λίγο τον Μπερμπάτοφ. Έπαιξε στη Manchester United, πέρασε εδώ για ένα φεγγάρι, του έκανε το 2-2 το άλλο, ο μαθητευόμενος μάγος, να πούμε ο περίεργος, ο Τούντορ, κι όμως αυτός δεν χάνει αγώνα του ΠΑΟΚ
Και όπου βρεθεί και σταθεί, θα μιλήσει για τον ΠΑΟΚ με τα πιο συγκινητικά λόγια. Λέω λοιπόν ότι θέλουμε να βλέπουμε Ελληνόπουλα μέσα. Τεράστια η χαρά μας να βλέπουμε αυτά τα παιδιά από τις υποδομές. Όλη αυτή η ιστορία που ξεκίνησε από εποχής Ζαγοράκη, αυτός ήταν που το ξεκίνησε και είπε υποδομές, και από τότε πήρε το πράγμα το δρόμο του και μπορούμε τώρα να βλέπουμε και να καμαρώνουμε χθες παντού στα site στην εθνική ομάδα Τζόλης και Μιχαηλίδης. Τα παιδιά αυτά, τα οποία αν φωνάζαμε έναν εξωγήινο, έναν που δεν ξέρει, δεν μυρίζει από μπάλα τίποτα, που είναι άμπαλο τελείως, και δεν ξέρει, παιδί μου, και του λέγαμε, θέλουμε να μας πεις εδώ, ποιους από αυτούς θεωρείς ότι τους πήραμε τώρα, εδώ και κάτι εβδομάδες, από την πιτσιρικαρία μας. Ποιοι παίζουν για πρώτη φορά στη ζωή τους ευρωπαϊκό παιχνίδι τέτοιου επίπεδου, τέτοιας κρισιμότητας. Ποιους λες, βλέπεις κανέναν να είναι αμούστακος? Διότι και ο Τζόλης και ο Μιχαηλίδης σε καμία περίπτωση του αγώνα δεν έτρεμαν τα πόδια τους, δεν κόλωσαν, δεν φοβήθηκαν και ήταν εκεί. Και ήταν εκεί όχι χατηρικά, μπείτε κι εσείς να παίξετε με το σπαθί τους, με την αξία τους. Και αν του Μιχαηλίδη εμφάνιση που ήταν και πάλι αψεγάδιαστος, αυτή είναι η μοίρα του αμυντικού, περνάει σε δεύτερη φάση, διότι αναγκαστικά θέλοντας και μη, όταν το άλλο το παιδάκι μπροστά παστελώνει δύο φορές και μοιράζει ένα τρίτο γκολ, αυτή είναι η μοίρα, τι να κάνουμε. Δείτε λίγο πώς ζυγίζει το κορμί του, πώς βάζει το σώμα του για να τη στείλει στο γάμα στο πρώτο γκολ. Αυτό που εμείς λέμε από την πρώτη στιγμή, μου ήρθαν πολλά μηνύματα χθες, ειδικά, αλλά είχε τόσα μηνύματα χθες και 250 μηνύματα με το κινητό και δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα. Μέσα σε αυτά και κουβέντες του, ρε Κωστή, όταν μιλούσε στον 103 για υποδομές, κανένας άλλος δεν μιλούσε. Πρώτον, διαφωνώ, υπήρχαν και άλλοι που μιλούσαν, αλλά όντως δεν είναι ένα θέμα πια σάρικο για τις εκπομπές. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο κάνει κλικ. Για να πω τώρα, παιδιά, έχω μια πληροφορία για ένα δεκάρι που έρχεται, είναι ένα center for. Ξέρετε πόσο αμέσως κάνει τσαφ. Πόσο αμέσως παίρνει η σπίθα, γίνεται φλόγα και η φλόγα φωτιά με τέτοια θέματα. Το θέμα όμως με το άγνωστο πιτσιρίκι, το προσέξτε τις υποδομές, συγκεκριμένη έκφραση που λέω εδώ και 20 χρόνια λέω, πάντρεμα των πιτσιρικάδων, συγκεκριμένα λέω αυτή την έκφραση. Παντρέψτε τον πιτσιρικά με τον έμπειρο, παντρέψτε τις υποδομές, τον ενθουσιασμό, την τρέλα, την απόλυτη επίγνωση του τι σημαίνουν τα τέσσερα γράμματα, τη δίψα, την τρέλα, την του πιτσιρικά, με την εμπειρία, με την οριμότητα, με τον παρουτοκαπνισμένο τριαντάρι που ξέρει και να συμβουλέψει τον μικρό, αλλά και να πάρει από τον μικρό τη φλόγα του και τον ενθουσιασμό του. Είδατε πως αυτός ο πιτσιρικάς, ο 18χρονος, που όταν είμαστε στην ηλικία δεν είχαμε δίπλωμα οδήγησης. Δεν ξέραμε, όχι, εντάξει τώρα αν πεις 18, δεν είναι διαφορετικά, αλλά εμείς τότε περιμέναμε να πάμε 18 για να μπούμε να παίξουμε ηλεκτρονικά που έλεγε απαγορεύεται κάτω το 18. Ή για να μπει σε κανένα περίεργο σινεμά. Είχε καλά για να πάρεις δίπλωμα οδήγηση ή οτιδήποτε. Οπότε, βλέπεις τώρα τους πιτσιρικάδες και πραγματικά χαίρεσαι διπλά και τριπλά. Και χαίρεσαι γιατί ξέρεις ότι πραγματικά δούλεψαν άνθρωποι πίσω, αφανείς που μπορεί να μην ξέρουμε ούτε τα πρόσωπά τους, ούτε το όνομά τους. Δεν είναι μόνο ο Πάμπλο και ο Μύρο που είναι το τελευταίο, ας το πούμε, σκαλί πριν την πρώτη ομάδα. Πίσω, όταν τα παιδάκια αυτά, 9, 10, 11, 12, 13, 14, στην ηλικία τους, 14, 15 ετών, μέρα νύχτα, δουλειά από τους προπονητές, από τους ψυχολόγους, από τους γονείς, θυσίες, για να φτάσουμε εμείς τώρα να πούμε, άρα, κοίτα τι παιχταρά έχουμε. Ξέρετε τι έχει προηγηθεί. Και πιστέψτε με, είναι πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο επίπονο, πολύ πιο
φθοροποιώ να πρέπει να πιάσεις, να φυτέψεις έναν σπόρο, να το ποτίσεις, να το βλέπει ο ήλιος το δεντράκι, να μην ξεραθεί, να μην στο κάψει, το χαλάζει, να πηγαίνεις εκεί, να το ραντίσεις, να το φερδείς με φροντίδα για να γίνει ο σπόρος κλαδάκι, το κλαδάκι να γίνει δέντρο, δεντράκι με ένα ψηλό κορμό στην αρχή, μετά να γίνει δέντρο με ένα μεγάλο κορμό και τελικά να απλώσει τα κλαδιά του και να κάνει, να γεμίσει τον τόπο με σκιά και με οξυγόνο το δέντρο. Πολύ πιο δύσκολο αυτό, πολύ πιο φθοροποιό, πολύ πιο χρονοβόρο από το να πας και να πεις πάρε 3 εκατομμύρια και έλα, πάρε 2 εκατομμύρια και έλα. Που εκεί μπορεί και να μην σου βγει το τεράστιο έξοδο που θα κάνεις. Βλέπε Βέρμπλουμ, βλέπε Χατσερίδης, βλέπε Μπερμπάτοφ, διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά λέω εκεί που ξοδεύτηκαν πακτολή. Βλέπε Μπρίκιτς, βλέπε Λεβέκ, βλέπε Μαντούρο, βλέπε Χούσεν, βλέπε Νέτσις, βλέπε διάφορους. Τώρα μου έρχονται στο μυαλό που με έδωσε λεφτά, δεν πρόσφερε τίποτα ο άλλος. Άρα εδώ, ερχόμενο το πιτσιρίκι από την Ακαδημία, ένα σε πρώτη φάση δεν το έχεις μοσχοπληρώσει αυτό καθεαυτό το παιδί. Γιατί τα 2,5 και 3 εκατομμύρια κάθε χρόνο του Ιβάν στην Ακαδημία είναι μια τέτοια τεράστια μεταγραφή, έτσι. Απλά δεν είναι αυτό, δεν βγαίνει επικεφαλίδα, δεν κάνει γκέλ αλλιώς τα παιδιά. Άρα κοίτα, φεύγουν τα λεφτά εκεί για να έχουν αυτά τα παιδιά τα πάντα. Δικούς τους γυμναστές, δικά του μηχανήματα, δικούς τους ψυχολόγους, δικούς τους γιατροφολόγους, δικά τους γηπεδάκια, δικά τους πουλμανάκια, δικά τους όλα, να μην τους λείπει τίποτα και να είναι μια ίδια πρώτη ομάδα, απλά με άλλες ηλικίες. Αξιέπαινε λοιπόν η δάσκαλη αυτών των παιδιών, και το δάσκαλη με όλη τη σημασία της λέξης, που βλέπουν τώρα και καμαρώνουν τα πιτσιρίκια τους, βλέπουν και καμαρώνουν τα παιδιά τους, και νομίζω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Μόνο η αρχή. Δικαίωση είναι για αυτούς. Δικαίωση για την εκπομπή που μιλάμε τόσο καιρό και λέμε υποδομές, δώστε την ευκαιρία στα παιδιά, σιγά σιγά όπως και τώρα λέμε. Γκέμια, κράτη και στην κουβέντα το να λέμε ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Μέση και ο Μαραντόνα και ο Πελέ και τα λοιπά, όσο σοβαρό και να είναι ένα παιδί, γιατί και τα δυο αυτά παιδιά μαθαίνω, ρωτάω κι εγώ, από ενδιαφέρον, από αγάπη. Το τι παίχτης είναι το βλέπω. Με το που θα βρω κάποιο που είναι από τον κύκλο του το στενό, κάποιο συγγενή, κάποιο φίλο, κάποιο συμπαίκτη, κάποιο προπονητή, ξέρεις τι ρωτάω. Δεν μου λες, σαν παιδί τι είναι, σαν χαρακτήρας. Και μου λένε, διαμάντι, προσγειωμένος, ταπεινός, το κεφάλι κάτω, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και ο ένας, ο Μιχαηλίδης, και ο άλλος, ο Τζόλης. Ο δε Τζόλης έχει αυτό το χαμόγελο του 18χρονου παιδιού που του συμβαίνουν ξαφνικά τώρα, έρχονται σαν τσουνάμι τα γεγονότα. Ο οριμαγδός των γεγονότων, των αγώνων, των σχολείων, των κολακευτικών λόγων, έρχονται όλα αυτά μαζί και με ένα αφοπλιστικό χαμόγελο ενός 18χρονου παιδιού είναι σαν να τα αποκρούει όλα αυτά. Δουλειά, 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 και θα έρθουν και τα χρήματα θα έρθουν, γιατί τα παιδιά αυτά θα κληθούν να υπογράψουν άλλα συμβόλαια με πολλά πολλά περισσότερα χρήματα, και η δόξα θα έρθει και οι γυναίκες θα έρθουν και τα ταξίδια θα έρθουν και πιθανόν κάποια στιγμή οι μεταγραφές στο εξωτερικό θα έρθουν και η αναγνώριση και όλα αυτά. Θέλουν όμως ισορροπία. Η Αλεπού η άλλη από τη Ρουμανία δεν έλεγε τυχαία την έκφραση αυτή, το balance. It's very important, the balance. Το balance μέσα μας, balance σε όλα. Σε όλα. Και στο πώς χειριζόμαστε αυτά τα παιδιά. Όσο λάθος όμως είναι το να γράφουμε αγιογραφίες και να τους ανυψώνουμε στο Θεό, άλλο τόσο κακό είναι να μην ακούσουν τα παιδιά αυτά τον καλό λόγο, να μην ακούσουν τον έπαινο από μας, να μην πάρουν το χειροκρότημα και το μπράβο αγόρι μου από τον κόσμο, να μην δουν από κάτω στο ποστάρισμα μπράβο λεβέντι μου, μπράβο παλικάρι, μπράβο συνέχισε έτσι με δουλειά, φίλε, για τον Τζόλι, για τον Μιχαηλίδη μιλάω, γιατί αυτοί τώρα βγήκαν έτσι, έρχονται από πίσω. Υπάρχει χρυσάφι, παιδιά, στην ομάδα. Χρυσάφι. Πριν πάω στο διάλειμμα,
οφείλω το ηχητικό με τον, ή μάλλον με το που θα μπούμε αμέσως, θα βάλουμε το ηχητικό, να πω ότι με ρωτάτε για τον τι γίνεται με το Βιερίνη, έχω 3-4 και χθες είχα, αλλά δεν πρόλαβα. Στην παρούσα φάση τίποτα. Έβαλε χθες ένα ποστάρισμα με τη σύζυγό του από τη Χαλκιδική, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό εγώ για αυτή την υπόθεση, ό,τι είχα να πω το είπα και ό,τι ήξερα επίσης το είπα. Για την πρόταση στο εκατομμύριο που αρνήθηκε, ίσχυε και το είπα. Ίσχυε και το είπα. Και όταν ξέρω κάτι μιλάω, άμα δεν ξέρω το βουλώνω. Λέω δεν ξέρω. Τι έγινε δηλαδή, να πουλήσω πνεύμα. Τώρα να πω, άσχετα αν θα μείνει ή αν θα φύγει. Δύο πραγματάκια από εμένα με ενόψαν, γιατί για τον συγκεκριμένο άνθρωπο έχω αφιερώσει όχι ύμνους για τον Αντρέ, όσο για λίγους έχω πει. Δύο πραγματάκια. Ήσουν στη Χαλκιδική που είναι μισή ώρα με το αυτοκίνητο και δεν ήρθες στο γήπεδο. Οκ, κατανοητό ότι είσαι στις διακοπές με την οικογένειά σου, το σέβομαι απεριόριστα. Απλά θα μπορούσε να πεις, φεύγω, έχω μία δουλίτσα, 2 ώρες θα λείψω. Πάω να είμαι δίπλα στα παιδιά και θα γυρίσω. Δεν το έκανες, δικαίωμά σου, δεν θα σου πούμε εμείς. Έτσι, τι θα κάνεις. Τι με ενόχλησε λίγο περισσότερο από αυτό ακόμα. Βάζεις χθες το ποστάρισμα. Με διάφορα ενηγματικά, ότι καλύτερα να μην μιλάς και αυτά, ποστάρεις με τη σύζυγο εκεί που είσαι, να είστε ευτυχισμένα στα αγαπημένη, ωραία. Δεν σου περίσεψε μία αράδα να πεις ένα μπράβο παιδιά. Μία αράδα μετά από αυτή την πρόκριση. Δεν σου περίσεψε ένα συγχαρητήρια ΠΑΟΚ. Μπράβο παιδιά. Δεν το ένιωσε σαν ανάγκη. Δεν ήταν σημαντικό για σένα. Δεν σου περίσεψε μία αράδα. Αυτό εγώ τα λέω όλα. Όπως άκουσες από μας τους επένους, όταν κλάψαμε για σένα όλοι, όλοι όταν κλάψαμε. Και όταν κάναμε άνω κάτω τον κόσμο για να μπεις με τους χιαστούς μέσα, γιατί από εδώ, εδώ βγήκε ο Κροατής και το είπε. Από εδώ ξεκίνησε. Εγώ θέλω, δεν διεκδικώ τίποτα. Ούτε θέλω να πιστώνω με πράγματα για να μου πούνε μπράβο, ούτε είμαι εγκόμενα μοντέλο που θέλω να μαζεύω like επειδή κάνω duck face, χιλάκια να πούμε και TikTok. Όχι. Αλλά από εδώ όμως το ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα και ζήσαμε μια συγκλονιστική στιγμή. Χθες λοιπόν εμένα με ενόχλησε που στο ποστάρισμά σου δεν έβαλες μία αράδα. Μπράβο ΠΑΟΚ, μπράβο παιδιά. Μπράβο παιδιά. Αυτό. Άμα δεν το έλεγα, θα σκαγα. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε αντάμα, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε. Εδώ είμαστε να πω ότι στην πόλη μας μέσα, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, περνάτε υπέροχα, με υπαίθριους χώρους, με παιχνίδια πολλά, με χαμόγελο στα χείλη, εξυπηρετούν τον κόσμο εκεί και για τους καπνιστές άμα θέλουν, με πολλά δώρα, με πλούσια δώρα, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, μέσα στην πόλη μας. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε για να ανοίξουμε τις γραμμούλες μας και να μιλήσουμε αντάμα στον αέρα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με επιστρέφουμε με το ηχητικό με το Σουλτάνο και μετά με τις γραμμές. Έλα! Εδώ είμαστε! Τσουτσού κοτλέ! Πάμε γραμμές, να μην περιμένετε άλλο. Μας το ζητήσατε και το βάλαμε. Οι εκπομπές ανεβαίνουν στο YouTube. Όλες. Κάποια στιγμή το μεσημεράκι. Οπότε έχετε και εκεί τη δυνατότητα να την ακούτε την εκπομπή χωρίς τις διαφημίσεις που είναι απαραίτητες το πρωί. Δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Το μεσημεράκι όμως πέφτει ψαλίδι. Κλακ, 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 κλακ. Ο ψαλιδοχέρης Χρήστος Κιώσης. Και τις ακούτε χωρίς τις διαφημίσεις. Εσείς που δουλεύετε το πρωί, που υπάρχει διαφορά ώρας ή που δεν μπορείτε ή οτιδήποτε, ή κοιμάστε γιατί η ώρα είναι περίεργη ή είστε νυχτερινοί και αυτή την ώρα γυρίζετε και είστε πάρα πολύ κουρασμένοι και δεν μπορείτε, ή μπαίνετε αργότερα στην παρέα μας ή θέλετε κάτι να το ξανακούσετε. Πάμε να μιλήσετε εσείς 2310 287 8
8-8. Βενετίου Αθανάσιος είναι ο νικητής ο χθεσινός. Μπάμπη μου, που ρωτάς, σε ευχαριστώ για αυτά που λες. Να σε καλά. Ξέρεις τι σήμαινε ο πανηγυρισμός του Κωστή, λέει η Χριστίνα. Ο πανηγυρισμός του Τζόλι Κωστή. Ο πανηγυρισμός του Κωστή. Ο πανηγυρισμός του Τζόλι τι σήμαινε Κωστή. Να σου πω γιατί ρώτησα και έμαθα. Καταρχήν ο ίδιος ο Πέλκας είπε ότι δεν ήταν σταυρός αυτός, είναι το κάπα από το κυβέλι που είναι τα αρχικά από το όνομα της κοπέλας του. Έτσι. Οπότε εντάξει, εμένα θα μ' άρεσε να είναι ο σταυρός, αλλά αυτό είναι περιορέξεως. Okay. Εντάξει, έβαλε τα αρχικά της κοπέλας του, θεμητό και... Okay, το σεβόμαστε. Τώρα, έμαθα, ρώτησα ότι... Του Τζόλιο πανηγυρισμός, αυτό που κάναμε τα δύο δάχτυλα και ο Σβάπ δίπλα στον γκολ, είναι η μάσκα του Ρόμπιν από τον Μπάτμαν. Γενικά ο Τζόλις, ρε παιδί μου, του αρέσει πολύ η ιστορία του Μπάτμαν και Ρόμπιν από πιτσιρικάς και έκανε την μάσκα του Ρόμπιν, ας πούμε. Ωραία είναι αυτά, παιδιά. Δείχνουν ψυχολογία, δείχνουν κέφι, δείχνουν όρεξη. Είπα και χθες πριν πάω στις γραμμές, για μένα η πιο σημαντική στιγμή του αγώνα είναι που πηγαίνει ο Τζόλις, σφιχταγκαλιάζει σε σημείο ασφυξίας τον Αμπέλ Φερέιρα, τον προπονητή, που τόσα έχει ακούσει, δικαίως πέρσι, και που προχθές πήρε όλα τα εύσημα, μακάρι να συνεχίσει έτσι και κάθε μέρα εμείς θα λέμε καλά λόγια για σένα. Φτιάξε ομάδα, δεν γίνεται να κερδίζεις πάντα, φτιάξε ομάδα, δείξε μας πράγματα όπως προχθές, ακολούθησε το δικό σου δρόμο και εμείς εδώ θα είμαστε, δεν στεκόμαστε ούτε σε άτομα, ούτε τίποτα. Γι' αυτό και παραμονή του ματς που πήγε κόσμος να πει για το μάτος, είπα, παιδιά, εντάξει, και εγώ πιθανόν να τον έπαιρνα στην 18άδα και να μην τον απέκλεια, αλλά τώρα το μυαλό μας είναι στον ΠΑΟΚ μόνο. Γιατί πολλοί κόσμος πάλι σήκωσε πραγματικά τσουνάμι για το μάτος, αφήνοντας ότι η ομάδα δίνει αγώνα επιβίωσης. Το ίδιο πρωί, έτσι όπως δύο μέρες πριν από τον αγώνα, υψηλή ή χοντρή ρίγα. Και δεν μπορώ να σας επιβάλλω εγώ το τι θα πείτε. Αλλά κάνω την απόπειρά μου να πω, ρε παιδιά, αφήστε τώρα τη φανέλα, αφήστε το μάτος ή το ένα ή το άλλο. Τώρα το μυαλό μας πρέπει να, όλη μας η ενέργεια. Την είδατε, την ομάδα. Όταν όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια, όλοι αφήνουμε στο πλάι αυτά που μπορεί να ενοχλούν ή που μπορεί να μας αρέσουν και να, όλο μας το είναι, όλη μας η θετική αύρα, όλη η σκέψη η θετική. Όλη αυτή η ενέργεια μεταφέρεται, μεταδίδεται, μπολιάζεται μέσα στο πετσί της ομάδας και η ομάδα παίζει έτσι όπως έπαιξε. Πάμε στις γραμμές. Γεια σας. Καλημέρα. Άντε ρε Κωστάκη. Καλώς ήτανε. Γεια σας, ρε παιδί μου, Αράχνες. Τηλέφωνο, φωνή μας, ρε ζήτης. Έλα, Θοδωρή μου, έλα. Τι γίνεται. Εξαιρετικά. Όλα καλά, δώσα το, μια χαρά. Όταν, είπαμε, όταν η ομάδα ρολάρει καλά, το τρένο είναι πάνω στις ράγες και εμείς είμαστε πάνω στις ράγες. Βέβαια. Έτσι. Δεν γίνεται να κερδίζουμε πάντα, αλλά έτσι. Όταν κερδίσουμε θα τη χαιρόμαστε τη στιγμή, χωρίς να σημαίνει ότι προχθές ήταν όλα τέλεια, έτσι. Όχι. Πάλι είδαμε αδυναμίες, η ομάδα θέλει μεταγραφές, οπωσδήποτε. Δεν σημαίνει ότι γίναμε υπερομάδα τώρα και όλα τέλεια. Οι αδυναμίες υπάρχουν, έτσι. Κάποια πράγματα από πέρσι διορθώθηκαν. Ήδη ήταν κάποιες αδυναμίες, θα διορθώσουν και αυτές. Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Καταρχήν έτρεχε η ομάδα, παιδιά. Η ομάδα έτρεχε. Έτρεχε. Εκείνη η παλιά του Βάμπρε, φίλε με φανταστικό φάλσο τράφι. Άσε με. Αριστερό τεμπεσίρι. Αριστερό τεμπεσιράκι εξωτερικό. Έχω να δω. Μπορεί και από το Φαρόε. Πλάκα. Μόνο αυτό έκανε. Αριστερό εξωτερικό φάλσο κάθε τη πάσα. Δηλαδή. Σηκώθηκα πανηγύρισμα, είδα το ποστάρισμά σου που το βάζεις και λέω την ίδια στιγμή. Με το καλημέρα, φίλε. Με το καλημέρα. Ο άνθρωπος έδειξε την ποιότητά του. Συνέχεια. Ματάκι χορταράκι. Το λέω εγώ, θα γίνει η γλώσσα μου σαν την πλεξούδα του Ολιβάρες. Έτσι, αλλά ματάκι χορταράκι. Τα πρώτα δείγματα είναι καλά. Ακριβώς. Τώρα, εξαιρετικά εύστοχη παρατήρησή σου για το θέμα του Βερίνια. Εξαιρετικά εύστοχη. Και έχω να πω το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ, φίλοι, ζουμουσάκια, έχει αρχηγό. Φυσικά. Πέρκα τον λένε. Έχει και δεύτερο αρχηγό. Κρέσπο το λένε. Έχει και τρίτο αρχηγό.
Βαρέλα τον λένε. Φυσικά, φυσικά. Δεν απαξιώνουμε τίποτα όποιος, από τον αρχηγό, από τον Αντρέ. Το, το περιβραχιόνιο του αρχηγού είναι θεός. Έτσι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Μα είπα εχθές, Θοδωρή μου επιτρέψεις μισό δευτερόλεπτο. Άνετα να πει, παιδιά, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ. Με στενοχώρησε. Να πω, είπα και χθες, είτε γυρίσει είτε όχι ο Βιερίνια, δύο πράγματα είναι σίγουρα. Ένα, δεν απαξιώνουμε σε καμία περίπτωση, δεν μειώνουμε τίποτα από αυτά που πρόσφερε την τεράστια του συμβολή μέσα και έξω από το γήπεδο. Ένα, δεύτερον, ακόμα και αν γυρίσει, ποτέ. Ακόμα και αν γυρίσει αύριο, φέτος άλλος είναι ο αρχηγός. Φέτος είναι ο Πέλκας, γιατί όχι ότι απαξιώνουμε το Βιερίνια ή το χαρακτήρα του ή τη δυναμική του. Καμία αλλά ενεργός με 90 λεπτά και Τρίτη Κυριακή δεν μπορεί να είναι. Η σκυτάλη παραδόθηκε. Παραδόθηκε σε αυτόν που φαίνεται ότι πραγματικά κατάλαβε ότι τώρα εσύ είσαι μπροστάρης, Δημήτρη Πέλκα. Να σου πω κάτι. Τον πατέρα μου, τον συγχωρεμένο που τον υπεραγαπούσα, του έλεγα πολλές φορές, εδώ είσαι λάθος. Βέβαια, τι σημαίνει. Πατέρα μου τον ίδιο. Μα τι σημαίνει. Λιβανίζουμε επιμονή μου βάσος είναι λάθος. Και αν έχουμε πει για το Βιερίνια. Σε σημείο δηλαδή, να κάνω, τι να σου πω. Ναι. Υπερβολής. Και να κάνω και μια άλλη παρατήρηση, δεν ξέρω αν κάποιος το έχει πει. Και είναι ερώτηση προς τον κύριο Σπυρόπουλο. Τον κύριο Αλέξη Σπυρόπουλο. Έτσι. Μια ερώτηση μόνο. Ναι. Μια ερώτηση μόνο. Ρε φίλε, μεταδίδεις ευρωπαϊκό μάτς του ΑΟΚ. Ωραία. Ναι. Συγγνώμη για την έκφραση, τι σκάτα μας ενδιαφέρει ποιος θα παίξει δεξί μπακ στο Γαβρό με την ΑΕΚ. Ναι. Τι μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Πάλι μηνύματα ήρθαν, πάλι χαμός. Γιατί είναι τόσο υπόδουλοι άνθρωποι, είστε του εικοσάρικου άνθρωποι πληρωμένοι. Γιατί. Ναι. Γιατί. Ξέρεις τι γίνεται, ο κόσμος, θα σου πω ένα πράγμα. Άλλαξε τον Αραϊβάν, άλλαξε τον Αβάλ, ένα speaker ρεγάμο το. Θα σου πω ένα πράγμα. Όχι πάω ξύ speaker, 50-50 να τα λέω. Ο κόσμος ακούει τα παιδιά στα ραδιόφωνα, το Στέριο Ανασασιάδη, τον Ζαΐρη, τον Τζορμπατζόγλου, τον Κουλιανό, τον Γκόλκα, τον Στέλιο Στεργιάδη. Ακούει τα παιδιά αυτά που είναι σε διάφορους και σε άλλους σταθμούς. Δεν είπα μόνο τους δικούς μας όπως άκουσες, δεν έχω τέτοια ζητήματα, το ξέρετε. Λοιπόν, ακούει πώς αυτά τα παιδιά όταν μπαίνει γκολ καταθέτουν την ψυχή τους όλοι και συγκρίνει. Κατανοητό ότι δεν περιμένουμε από το Σπυρόπουλο. Εγώ θα ανέβαινα πάνω στην κονσόλα. Εγώ θα τα έκαιγα τα μηχανήματα. Έτσι. Δεν το συζητάω. Αλλά θέλω να πω. Όχι. Θα την έσπαγα, ρε παιδί μου. Σε τόσο κρίσιμα σημεία. Τριψήφιος, περήφανος. Περήφανος. Όμως. Δώσε λίγο παλμό παραπάνω, ρε Λεβέ. Ναι, ρε. Δηλαδή, ειδικά στο PAOK TV. Άντε στο Open. Οκ, είναι ένα κανάλι το οποίο δεν είναι. Όμως στο PAOK TV. Ο άλλος. Ακούει ένα οπαδικό, ένα καθαρά παοξίδικα. Το όνομα, ρε φίλε. Βγάλε. Εντάξει, ξέρουμε ότι είσαι πανιόνιος, σεβαστό. Δεν περιμένουμε, πώς σου πω, χάβια στα αυτιά μας. Αλλά στα γκολ, ρε φίλε. Βγάλε λίγο πάθος, ρε γαμώτο. Δηλαδή, παίξε λίγο με την μπιμένη μας την ψυχολογία. Γιατί πέρσι είμαστε καθυμαγμένοι. Δώσε μας λίγο χαρά, ρε αδερφέ. Λέω τώρα, εντάξει. Ακούστε αυτό που βγήκε στο διαδίκτυο προχθές, την περιγραφή του Τζορμπατζόγλου. Εντάξει, ναι, ανέβηκε στον τύπο, την ανέβασε ο Κολομπάμπου. Τι να πω, εδώ, όχι μόνο ο Τζορμπατζόγλου, έτσι, και τα άλλα τα παιδιά που είπα. Έτσι, εδώ ο δικός μας Στέργιος, ο Σταύρος τα περιγράφει, ο Ζαΐρης, ο Κουλιανός, έτσι, δηλαδή τα παιδιά, βγάζουν την ψυχή τους και αυτό είναι, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή. Να έχεις τέτοιο παιχνίδι, 3-0 στο 30 και να ακούς μια κρυανάλατη, μια άγευστη περιγραφή, μια άγευστη. Είναι που είναι άδειο το γήπεδο. Είναι που είναι άδειο το γήπεδο, έτσι. Έγινε, Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ. Φιλιά, πάμε επόμενος. Καλημέρα και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Όχι, δεν σε συγχωρώ καθόλου. Ακούω το περιπολικό, έρχεται για μένα. Ήμουν νέος, δεν ήξερα. Δεν έφταιγα. Λοιπόν, συγγνώμη για χθες το μεσημέρι που παραφέρθηκα. Καθόλου. Μη ζητά συγγνώμη. Καθόλου. Εγώ ξέρεις, δεν χαρίζω. Ξέρεις πόσο αγαπάω. Ναι, δεν μ' αρέσουν τα τριτίδικα. Άκουσε με τι θα σου πω. Ξέρετε πόσο γλυκός είμαι με τους ακροατές μου. Πόσο ανεκτικός είμαι. Έτσι, σκάω γάιδαρο. Άπειρες φορές μου είχε πει, δεν τον κλείνεις, δεν κλείνω.
Έτσι. Όταν όμως κάνει κάποιος λάθος, το ξέρετε στο παρελθόν και σένα έχω κλείσει. Το κλείνω. Και ξέρεις πόσο σε σέβομαι και τα χρόνια σου και το χαρακτήρα ξέρω, σου. Το ξέρω. Έτσι, σέβομαι απεριόριστα τους ανθρώπους που είναι στην ηλικία τη μεγαλύτερη, όμως δεν χαρίζω. Άρα, όταν σου λέω εγώ σήμερα ότι μια χαρά τα είπες για τους κρυμμένους βουλευτές που ξαφνικά τώρα παρουσιάστηκαν, ενώ όταν ξέσκιζαν τις άρκες του ΠΑΟΚ με υποβιβασμούς, με αγενάκηδες, με μπαρούπες, με τον Ιβάν, με μπουφάν βγαλμένα, ήταν απόντες όλοι τους, ήταν πραγματικά μουγκοί και κόφευσαν στα μηνύματα του κόσμου που είστε τώρα που σας χρειαζόμαστε, δεν θέλουμε συγχαρητήρια από κανέναν. Άρα μη ζητά συγγνώμη καθόλου. Καθόλου. Τέλος πάντων. Καιρό έχουμε να ακούσουμε τον Αντώνη από τη Βέρεια. Βγήκε. Πριν την άδεια είχε βγει. Την τελευταία μέρα, προτελευταία βγήκε. Ναι. Πώς δεν τον άκουσα. Ναι. Βγήκε. Ήθελα να ρωτήσω τον Μπέλκα, εάν την κοπαλιά τη λέγανε Χανθίπη. Χαρούλα, ρε. Χαρούλα. Χριστίνα. Χλόι. Χλόι. Χανθίπη, πώς θα το έκανε το ξύ. Θα έπαιρνε βοήθεια και από το ΣΒΑΠ δίπλα του, λέγε λάθος. Λοιπόν, χθες ο Βρέδα έκανε ζάπινγκ σε όλα τα κανάλια για να ακούσω τα αθλητικά. Ναι. Τα έπανε όλη η ώρα και έφτει πάω στο Μέγα. Ξεκινάει η ταινίστρια μας και τα λοιπά. Πάει στον Τσιτσιπά. Από τον Τσιτσιπά πάει στον Γιάννη. Τον μπασκεμπολίστρια. Ναι. Από το Γιάννη πάει και η ναι. ΕΠΟ πάλι τα έβαλε με τον Ολυμπιακό και δεν καλά αρέσεις. Ο Τωροσίδης είναι 36-30 πόσο είναι. Ο Παπαδόπουλος δηλαδή έχετε ανάγκη από αυτούς τους δύο τους γεραλαίους και στο τέλος ανέφερε εμάς για τη νίκη μας και τα λοιπά. Μας έκανε και τη χάρη. Ναι. Κανέναν από αυτούς δεν τους θέλω ούτε να τους βλέπω. Από αυτούς που μας στέλνανε καταποντισμένους στη Β' Εθνική, καθημαγμένους, ήθελαν να μας διαλύσουν, είναι απόλυτη προστιχιά και υποκρισία ακόμα και στα πρωτοσέλιδά τους. Ο Τουρκοφάγος και ο ΠΑΟΚ και αυτά. Γιατί για να πουλήσετε κανένα φίλο παραπάνω, ε. Όταν ξέσκιζα τον ΠΑΟΚ, κάνατε τα στραβά μάτια μας. Βάλατε. Άσε με, ρε φίλε. Άσε με να πούμε. Δεν παίζουν. Και ήθελα να ρωτήσω εσένα κάτι. Βεβαίως. Ψάρια έχεις βάλει, έχουν κληρωθεί. Α, τώρα κρέατα έχεις βάλει, έχουν κληρωθεί. Έχουν κληρωθεί. Ναι. Ραδιό, γυαλιά, οπτικά, ναι, τηλεοράσεις, ηλεκτρικές συσκευές και τα λοιπά. Τα πάντα όλα, ναι. Με αυτόν τον χορηγό που έχεις με τα αυτοκίνητα, πώς θα γίνει το αυτοκίνητο. Φαντάσαι, ο Τσαντεκίδης. Κοίταξε, επειδή είναι πολύ δυνατός, έτσι, δεν θέλει που να τον τσικλήσω. Εντάξει, βέβαια θα είναι δωρομέρας. Θα του πω, ξέρεις κάτι, γουστάρεις να βάλουμε τα μηνύματα όλης της χρονιάς, που είναι χιλιάδες τα μηνύματα, και στο τέλος θα δώσεις ένα, έχεις τη δυνατότητα, ένα μεταχειρισμένο, ρε παιδί μου, ένα μικρό, από αυτά πόλεις. Το όπερ πώς πληρώνει αυτοκίνητο. Γεια σου Γιώργη μου, σε φιλό. Γεια σου, γεια. Σε φιλό. Πάμε εδώ. Γεια σας. Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί, βεβαίως. Εσύ. Ναι, γεια χαρά. Χρήστος πάω ξύς από κέντρο. Γεια σου ρε Χρήστο. Τι γίνεται. Καλά, μια χαρά. Εγώ θα πάω λίγο την κουβέντα λίγο αλλού. Θα πάω λίγο... Θέλω απλά να... Κανένα πρόβλημα. Πήγαινε έτσι όπου θες, όπου θες. Ναι. Για μένα, στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός των τελευταίων ημερών, θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο στους Milwaukee Bucks. Α, ναι, το έχω σημειωμένο, αδερφέ. Που συντάχθηκαν στο Black Lives Matter. Μπράβο. Που δεν κατέβηκαν στον ημιτελικό της... Το πέμπτο μάτς. Εκατομμύρια μάτια να τους δουν. Για να συνταχθούν, γιατί είναι μια διαμαρτυρία που έχει νόημα. Απόλυτο. Η νέα δολοφονική επίθεση που έκανε η ρατσιστική. Ναι, ναι. Πισόπλατο πυροβολισμό μπροστά στα παιδιά του. Που έστειλε τον άνθρωπο για πάντα ανάπηρο από τη μέση και κάτω τελικά. Τεράστια μαγιά. Τεράστια. Δεν το συζητάμε. Τεράστια. Τι να πω. Εγώ μετά από αυτό, παιδιά, εντάξει, μπαξ δεν έγινα για τους τίτλους, έγινα για αυτό. Ναι. Το όνομά σου. Χρήστος. Χρήστο, το έχω σημειωμένο να το πω, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Το NBA είναι ένας παγκόσμιος φορέας, μια παγκόσμια πλατφόρμα που την παρακολουθούν δισεκατομμύρια μάτια. Άρα, το να βάλω στην μπλούζα μου, βεβαίως, και αυτό δεκτό, το να γονατίσω, ναι, και αυτό όλα αυτά ήταν αξιέπαινα, γιατί όντως
το νιώθουν αυτό που κάνουν οι μπασκετμπολίστες, που πολλοί από αυτούς είναι Αφροαμερικανοί, πολλοί από αυτούς προήρθαν από φτωχές γειτονιές Αμερικής, όπου υπάρχει πραγματικά σοβαρότατο πρόβλημα. Έτσι. Όμως αυτό που κάνουν τώρα οι Bucks και που είναι έτοιμοι να κάνουν και οι Lakers, διάβαζα, οριστική αποχώρηση, οριστική διακοπή του πρωταθλήματος, θα νομίζω ότι θα χτυπήσει ηχηρές καμπάνες στα αυτιά αυτών που κάνουν τους μοντέρνους, και εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Και καλά κάνεις και το αναφέρεις. Τεράστια υπόθεση. Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Χρήστο. Να σε καλά, να σε καλά. Το αναφέρω. Δεν κατεβαίνουν στο... δεν κατέβηκαν στο νούμερο 5 match των playoffs οι Bucks, του Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντετοκούμπο, και ακολουθούν και άλλες ομάδες για τον πυροβολισμό πισόπλατα του Αφροαμερικανού μπροστά στα παιδιά του. Η κατάσταση ξεφύγει εκεί. Έχει ξεφύγει. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα Κωστή. Καλώς τον. Έλα, Στράτο. Έλα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να ξεφύγω τελείως από τα... Κανένα πρόβλημα. Από τα ποδοσφαιρικά. Θα ζητήσω άδεια από τον αρχισυντάκτη που είμαι εγώ ο ίδιος, ο οποίος στον παραγωγό της εκπομπής που είμαι εγώ πάλι, και στον ηχολήπτη που είμαι εγώ, οπότε να, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω, φίλε, είναι ότι είμαι απογοητευμένος από μερικές δηλώσεις του Γιάννη, του Αντετοκούμπο, για το πόσο δύσκολα πέρασε στην Ελλάδα και για το πόσο, ας πούμε, η Ελλάδα είναι μια χώρα λευκών. Ναι. Θα ήθελα να ξέρω πώς νιώθει τώρα που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί το 1/3 του πληθυσμού έχουν το ίδιο χρώμα με το συγκεκριμένο άνθρωπο, και κάθε μέρα ο ρατσισμός που βιώνει αυτό το 1/3 του πληθυσμού είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι θα βίωνε σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Ναι. Ακόμα και στο πιο ακριτικό χωριό, με τους πιο ξενοφοβικούς και μεγάλους σε ηλικία κλειστόμυαλους ανθρώπους, συντηρητικούς στο φουλ. Επειδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος άπειρες φορές τίμησε τη σημαία. Ναι, θυμίζω να ολοκληρώσω λίγο τη μία πρωτασούλα μου, στράτω και ό,τι θες μετά. Επειδή τίμησε... ψέλνει τον εθνικό ύμνο, τίμησε την Ελλάδα με τον πιο δυνατό τρόπο, άπειρες φορές. Εγώ την κουβέντα δεν μπορώ να σου βάλω υπογραφή επάνω στη σημαία, δεν την έχω ξεχάσει. Επειδή λοιπόν με χίλιους τρόπους έχει πενέσει την Ελλάδα, εδώ νομίζω ότι ήταν άστοχο αυτό που είπε. Έτσι, δεν ξέρω αν μεταφέρθηκε όπως έπρεπε, δεν τις άκουσα τις δηλώσεις εγώ ο ίδιος, αλλά... Θα μου επιτρέψεις, ναι, για να ολοκληρώσω, ας πούμε. Ναι. Ναι. Εγώ δεν φύγω την ελληνοφροσύνη του Γιάννη, εντάξει. Σε καμία, ούτε δικαιολογούμε διότι... κάποιους που βρήκανε και βγήκανε με ποσταρίσματα που ήταν όχι ρατσιστικά, όχι ισοπεδωτικά, έτσι. Διότι ο Γιάννης, φίλε, ο οποίος είναι πολυεκατομμυριούχος, γύρισε στην Ελλάδα και πήγε στρατό. Φυσικά. Κάποιοι άλλοι από αυτούς που τον κατηγορούν δεν έχουν πάει καν. Τρεις μήνες. Ναι. Ας το, μην το συζητάς. Εγώ ξέρω κάτι δικούς μας εδώ πέρα που τρέχουν να πάρουν αναβολή, επειδή ήμουν και στο φρουραρχείο, για τον πιο αστείο λόγο. Ναι. Εντάξει. Και ο άλλος ήρθε από την Αμερική εδώ για να πάει φαντάρωση. Δεν το συζητάμε. Το πόσο έχει μιλήσει για την Ελλάδα και πόσο την έχει διαφημίσει. Έτσι. Τώρα εκεί στις δηλώσεις είναι ένα. Βάλε ένα, ας πούμε, τίκο ότι ήταν λάθος ο τρόπος. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι εμείς εδώ, φίλε, ανθρώπους με το χρώμα του Γιάννη δεν θα τους πυροβολούσαμε, φίλε, 6 φορές. Ποτέ, τι είναι αυτά. Ποτέ. Μπορεί να είμαστε πολύ συντηρητικός λαός και να είμαστε ξενοφοβικός λαός σαν Έλληνες, αλλά να ξέρεις ότι άνθρωπο ο οποίος δεν μας πειράζει δεν θα τον πειράξουμε ποτέ. Ακριβώς. Αυτό το χάλι που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε καμία περίπτωση, όπου οι μαύροι εκεί είναι όπως είμαστε εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολίτες β' κατηγορίας. Ναι, δηλαδή, όπως ναι. Οι Έλληνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολίτες β' κατηγορίας. Δεν το λέω εγώ, ο Γιούγκερ το λέει. Δεν το είπα εγώ ποτέ. Τώρα το πω ο Γιούγκερ, σιγά τη φυσιογνωμία, ρε. Σιγά το. Ναι, ξέρω τι θέση έχει. Ξέρω, Εύε. Καταλαβαίνω. Δεν λέει ο Κωστής ο Τσαρός που κάνει ραδιόφωνο στο Λίπερο. Ναι, φυσικά. Το λέει κάποιος ο οποίος είναι σε υπεύθυνο πόστο. Εντάξει, δεν είπα εγώ ποτέ ότι τα εργασιακά δικαιώματα της Ευρώπης, τα κεκτημένα, δεν είναι ανάγκη να ισχύουν στην Ελλάδα. Εντάξει, αυτός το είπε. Και το δεύτερο που θέλω να πω, άστοχο το σχόλιο του Γιάννη, ελπίζω με αυτές τις κινήσεις να αλλάξει κάτι στην Αμερική κάποια στιγμή.
Γιατί εγώ, φίλε, δεν μπορώ να βλέπω άλλο να κρίνουν τους ανθρώπους από το χρώμα. Είναι αυτά, φίλε. Έχεις άλλα πράγματα να κρίνεις έναν άνθρωπο από το χρώμα. Ακριβώς, ακριβώς. Σε χαιρετώ. Ναι. Ένα τελευταίο, ναι. Κωστή, ναι. Να καταγραφώ λίγο το χρόνο σου. Ναι. Για το δεύτερο που θέλω να πω, είναι ότι είναι πολύ τυχερή εκεί στη Νέα Δημοκρατία που ο ΠΑΟΚ έχει πρόεδρο και μεγαλομέτωχο τον Ιβάν Σαββίδη. Διότι αν τυχόν ήταν ένας σαν εμένα και είχε αυτά τα λεφτά και ήταν εκεί στον ΠΑΟΚ, μετά τα συγχαρήκια της κυβέρνησης, το ξέχεσμα, συγγνώμη για τα πινελίκια, μετά τα συγχαρήκια, τα πινελίκια. Τα ακούγανε μετά τα συγχαρητήρια, μετά τα συγχαρητήρια που τόλμησαν να στείλουν αυτοί που πέρυσι θέλαν να μας ρίξουν β' εθνική με την εντολή του Ευτραφούς και με τη συνενοχή του Πρωθυπουργού, εντάξει. Αυτοί έχουν το θράσος να στέλνουν, φίλε, συγχαρητήρια. Ακριβώς. Από ποιους δεχόμαστε συγχαρητήρια? Από αυτούς που πέρυσι πήγαν να μας ρίξουν. Γεια σου, Στράτο. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έτσι είναι. Ακριβώς. Πάμε εδώ. Γεια σας. Μην καλείτε άλλο να πάω σε διάλειμμα αυτές οι τρεις γραμμές. Θερμή παράκληση. Ναι! Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Έλα, Χρυσταρά. Έλα. Κωστή μου, ρατσισμός δεν υπάρχει μόνο έναντι ανάλογα με το χρώμα. Πριν από 4 μέρες, 5 η κυρία Λινού, η λοιμοξιολόγος, είπε πανελληνίως ότι εμείς οι κάτοικοι του Κορδελιού Ευόσμου, του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, είμαστε χαμηλού νοητικού επίπεδου, οικονομικής κατάστασης κτλ. Επειδή κάνουμε ευτελείς δουλειές, μιλάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε αυτή η κυρία Λινού, κατευθύνουν τις ζωές μας το τελευταίο χρονικό διάστημα και αποφασίζουν για το τι είναι ορθό, ας πούμε, για τα παιδιά μας και για μας. Γι' αυτό, άσε παιδιά, τώρα το τι γίνεται στην Αμερική, δεν ξέρουμε ούτε το ένα της χιλίας. Η Αμερική είναι αυτή τη στιγμή ένα βήμα από τον εμφύλιο. Μέχρι να γίνουν οι εκλογές της Αμερικής και να πέσει αυτή η κυβέρνηση, θα γίνουν απίστευτα πράγματα, τα οποία δεν θα τα έχουμε ξαναδεί, οπότε άστο τώρα. Πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας, γιατί είναι τεράστια ζητήματα αυτά. Πάμε. Ναι, έτσι. Στα δικά μας τι, στα δικά μας, Κωστή μου, είναι για μένα πρώτα απ' όλα, συμφωνώ 100% για αυτό που είπες για τον Αντρέ. Πάρα πολύ κακή η στάση του, στο να μην αναφέρει έστω και για 1% τα συγχαρητήρια στην ομάδα. Μπράβο, υστερόγραφο. Μπράβο, παιδιά. Για την παρουσία του στο γήπεδο νομίζω ότι δεν μπορούσε να γίνει, γιατί άκουσα ότι ήθελε και ο πρέσβης της Τουρκίας να έρθει και επειδή είναι περιορισμένες οι θέσεις λόγω του κορονοϊού δεν είχε δικαίωμα πλέον. Αλλά το να γράψεις ένα συγχαρητήρια για την ομάδα την οποία λες και πιστεύουμε ότι αγαπάς και περιμένεις από στιγμή σε στιγμή να επιστρέψεις, δείχνει κάτι. Δείχνει κάτι και δείχνει άσχημο πράγμα, ίσως που δεν το είχαμε κατά νου για το χάρτη. Δεν μπορώ να. Εγώ όταν θέλω να πω κάτι, εσύ με ξέρεις και χρόνια, δεν μπορώ να το πνίξω. Ακόμα και όταν πρόκειται για ανθρώπους που έχω πει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με ενοχλεί. Τέλος. Δεν μπορώ να το κρατήσω, ρε παιδί μου. Πνίγομαι. Θα σκάσω άμα δεν το πω. Βάλε ένα υστερόγραφο. Αν το πνίξουμε κιόλα, ρε Σίκοστη μου, αν το πνίξουμε, νομίζω ότι είναι και χειρότερο. Βάλε ένα υστερόγραφο. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, ΠΑΟΚ μου. Βάλ το έτσι και άστο να πέσει. Γυρίζεις, δεν γυρίζεις. Έτσι. Γυρίζεις, δεν γυρίζεις. Γυρίζεις, δεν γυρίζεις. Εντάξει. Τώρα επειδή με ρωτάνε, έρχονται μηνύματα συνέχεια, Χρήστο, για το Βιερίνια. Σας λέω αυτό που ξέρω και είναι 100% αυτό που λέω. Άμα δεν ξέρω, δεν μιλάω. Ότι υπήρξε πρόταση στο εκατομμύριο 1000%, όχι 100%. Και δεν την αποδέχτηκε ο αρχηγός. Και μετά ήρθε εκεί η πρόταση. Κωστή μου, λοιπόν, Κωστή μου, ναι. Εκεί είναι το θέμα. Ο Ιβάν στράβωσε και με το δίκιο του όταν σου κάνει εν μέσω αυτής της πανδημίας. Ακριβώς. Στα 35 πρόταση, σου, μετά από χιαστό. Δηλαδή σε τιμάει, όχι μόνο για... σε τιμάει με τον πιο ωραίο τρόπο και υπάρχει θέση μετά για σένα και. Αλλά τέλος πάντων. Για να καταλάβεις κιόλα, Κωστή μου, ότι για τον Ιβάν μετράνε άλλα πράγματα, θα σου πω ένα αντεσού που το ξέρω, ξέρεις, λόγω της δουλειάς που κάνει η σύζυγος κτλ. Ναι. Προσφάτως όλοι οι ξενοδόχοι που έχουν μεγάλα πεντάστερα ξενοδοχεία, επειδή στη Θεσσαλονίκη ακόμη και με την απόφαση που έγινε για την έκθεση, ουσιαστικά ήταν η ταφόπλακα για τα ξενοδοχεία, ναι, πόλης και κυρίως τα μεγάλα, ναι, έκαναν μια συνάντηση και αποφάσισαν να κλείσουν όλα τα πεντάστερα ξενοδοχεία, γιατί μπαίνουν κάθε μέρα από 50 έως 100.000 ναι, ανάλογα μέσα τη δυναμικότητά τους. Ο μοναδικός, συνένα ακόμη, γιατί δεν χρειάζεται να το πούμε, που ήταν αρνητικός γιατί δεν θέλει να μείνει άλλο κλειστό το ξενοδοχείο, ήταν ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Το οποίο, ναι, ξενοδοχείο, βέβαια, καταλαβαίνεις ότι με 5 δωμάτια και 10 δωμάτια που έχει αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη, μπαίνει με τα σαρούχια, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι άλλα πράγματα. Κάτι ακριβώς χαρακτήρας. Να σου πω το πιο απλό, το πρόσφατο.
το να πει το μεταδίδει το Open, παιδιά, λεφτά ακριβώς δεν ξέρω, αλλά ένα πεντακοσαρικάκι νομίζω έτσι, 500-600 χιλιάρικα, νομίζω ότι έτσι τα έκανε στο πλάι. Βέβαια. Αν το μάτσο το δείχνει το Pauk TV, δεν το όλος ο κόσμος δεν το δίνει αυτό το 7 ευρώ, το 8 ευρώ. Νομίζω ότι αυτό έτσι. Το πράγμα που πήρε όμως η πανελλαδική εμβέλεια, το σχήμα δεν ξεπληρώνει τα 500.000. Καταρχήν έκανε το νούμερο, το μεγαλύτερο νούμερο από την στιγμή που ξεκίνησε το Open. 50 50%. Όλοι είναι και τα αδέρφια μας στο εξωτερικό από και ό,τι αυτό, κατάλαβα, για να το και όλοι, αυτό. Που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως ο Κωστή μου θέλει για την ομάδα μας λίγο τύχη, είδαμε ότι όταν θέλεις, όταν έχεις και τη σύμμαχο την τύχη, γιατί θα μπορούσε στη φάση του ΑΚΠΟΜ αντί να γίνει το 4-1 στο καπάκι να κάνουμε το 3-2 γιατί τραυματίζεται και ο Ροντρίγκο και να σωστό. Έχουμε άλλο παιχνίδι. Σωστό. Δεν είναι... Λίγο. Άλλες φορές αυτό το πράγμα μπορεί να... Η θετική ενέργεια, η άβρα που λέμε συνέχεια, Χρήστο. Του κόσμου η θετική ενέργεια να αγαπήσουμε τα δικά μας παιδιά έτσι. Και επιτέλους να εκτιμήσουμε τους ανθρώπους που είναι εδώ και προσφέρουν για τη φανέλα. Γεια σου Χριστάρα μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε, άλλη μία γραμμή. Μην καλείτε τώρα να πάω με τον τελευταίο αυτό στο διάλειμμα γιατί αργήσαμε ήδη. Θερμή παράκληση, ναι, γεια σας. Άντε ρε Κωστή. Έλα ρε Τάσε, έλα γόρι μου. Καλά τα είπε, καλά τα είπε το φλαράγιο Χρήστος, πολύ, πολύ σωστός. Ναι. Ότι τα ωφέλη τα οποία θα αποκομίσει η ομάδα και ο Σαββίδης μπορεί να μην είναι αυτά τα βραχυπρόθεσμα και τα σύντομα. Αυτό που γαυγίζει είναι, είναι αμπελόσκυλο. Ε? Είναι αμπελόσκυλο, είναι φερερόσκυλο αυτό που γαυγίζει ή όχι. Φερερόσκυλο, ναι, γιατί συμφωνεί. Ιβανόσκυλο, γιατί είπα για τον Ιβάν θετικά πράγματα. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Και συμφωνεί με τον τρόπο του. Ναι. Εντάξει τώρα η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά για τις αναφορές που γίνανε για τους πολιτικούς και αυτά τα είπαμε και χθες 20, από αυτούς δεν θέλουμε ούτε τον καλό τους λόγο, ούτε τίποτα. Τον κακό τους λόγο, τίποτα. Ούτε τίποτα. Μας αφήνει παγερά διάφορους το οτιδήποτε που είναι, γιατί ξέρουμε ναι. Ότι όπως υπάρχει δόλος, δεν υπάρχει αυθορμητισμός και, και καθαρότητα στη σκέψη και στο ότι θα πούνε για εμάς. Σωστό. Ξέρουμε που είναι φύλλα προσκύμενοι, ξέρουμε ότι είναι κανονικά σουλτανάκια του Ζέμπορα. Δεν είπα κάτι μηνύσιμο, σουλτανάκια του Ζέμπορα. Τώρα να μου πει κανένας τι σημαίνει αυτό, αλλά νομίζω καταλάβαν όλοι όμως. Μπισμπιζέμπορα. Του Μπισμπιζέμπορα. Από τον Μπισμπιζέ. Εγώ είπα σουλτανάκια του Ζέμπορα. Τώρα, ναι, ρε παιδί μου, από τον Μπισμπιζέ, εγώ σου λέω. Από τον Μπισμπιζέ βγαίνει. Μπισμπιζέμπορα. Του Γάλλου, του Γάλλου, του δεξιμπάκ, του Μπισμπιζέ. Ακριβώς. Ζανζάκ Μπισμπιζέ. Λοιπόν, αυτού νου. Λοιπόν, είδες τι ωραία που συνεννοούμαστε χωρίς να πέφτουν μηνύσεις και αγωγές. Αν έχεις τρία πτυχία και ξένες γλώσσες, έτσι είναι. Συνεννοείσαι. Εγώ Τάσο, σου πω ένα πράγμα. Η μεγαλύτερη τιμωρία για τους πολιτικούς, ξέρετε ποια είναι? Η απαξίωση. Αυτό φίλε. Δηλαδή, μου λένε πολλές φορές, προσέξτε, ακόμα και τον Πινελίκη ή ακόμα και η αντίθετη άποψη τους δίνει οξυγόνο. Αυτό ακριβώς. Σου λέει μιλάνε για μένα. Μιλάει για μένα. Μα το έχουν διδαχτεί στα σχολεία που πάνε, που έχουν να κάνουν με το marketing, με την επικοινωνία κτλ. Να αναφέρε το άλλο σε σένα. Η μεγαλύτερη τιμωρία λοιπόν, Τάσο μου, είναι να τους απαξιώσεις πλήρως, να μην αναφέρεσαι καν σε αυτούς. Θα κάνεις βέβαια το σχόλιο το αρνητικό. Έτσι, για να μην δεν κουκουλώνουμε πράγματα, το λες και μετά άστους στην αφάνεια είναι η μεγαλύτερη τιμωρία όπου και να ανήκουν. Έτσι. Τους εξαφανίζεις από το προσκήνιο, από την επικαιρότητα, από τα πάντα. Ακριβώς. Από τα πάντα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποδεδειγμένα ότι έξω στην πιάτσα μα βγούνε ένα περίπτερο να τους δώσεις να κουμαντάρουν, το πιστεύω το βολί τους 6 μήνες θα το κλείσουν. 6. Θα μπερδεύουν τα τσιγάρα με τα προφυλακτικά, ναι. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, και όσον αφορά τώρα για την επερχόμενη κλήρωση. Κλήρωση. Δευτέρα. Νομίζω ότι ο αντίπαλος είναι γνωστός, γιατί το έχει πει και σε τραγούδι και ο Γιάννης Πάριος. Ναι. Δώσε μου λιγάκι Ουκρανό. Γεια σου Τάσε. Δηλιά. Καλημέρα. Δηλιά. Δώσε μου λιγάκι Ουκρανό. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζουμε Αιγαίων, πεντανόστιμα και κλεκτά υπέροχα πράγματα. Θα βρείτε στα δύο ιχθυοπολίας, δύο πανέμορφες ψαραγορές και στο δικητήριο 214.000 Δηληβεριά και στο Ρόκαστρο 69-56-66
και με χώρο εστιατορίου, με χώρο παραίστικου μεζοδοπολίου. Φυσικά δεν ξεχνάτε ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, τηλεοράσεις Samsung. Κάντε τη βόλτα σε αυτό το διάστημα με QLED τεχνολογία, ολοζώντανα χρώματα, τελευταία λέξη τεχνολογίας, φοβερά πράγματα η Samsung, που χθες η Samsung, και την ευχαριστούμε και την ηλεκτρονέτ, μας έδωσε και κληρώσαμε και 160 ευρώ κινητό Α10. Υπέροχο, και πάλι θα έχουμε τέτοια δώρα. Φυσικά, Νικολαίδης για ζαχαροπλαστεία, ψωμί, γλυκό, τούρτα, παγωτό, τα πάντα. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά εναντίον ΟΕΔ. Και Τσαντεκίδης μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, ανεβαίνοντας στον δρόμο Γεωρόκαστρο έναντι Τζάμπο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Όταν έχεις έμπνευση και ξέρεις από κλασική μουσική, είναι δύο βιολιά και ένα τσέλο. Τα παιδιά πραγματικά υπέροχα. Ακούστε λίγο, έχει μπει και στον τοίχο μας. Πρέπει να μάθω τα ονόματά τους. Ο ύμνος. Με φανέλες ΠΑΟΚ, μπράβο σας. Μπράβο, ακούστε λίγο. Να σας χαίρονται οι μανούλες σας, να σας χαίρονται οι σύντροφοί σας. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, υπέροχοι. Δεν έχω να πω λόγια, τι να πω, τι να πεις. Μπράβο τους, που είχαν την έμπνευση, που είχαν το κέφι. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Θυμίζω λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Όποιος δεν έχει πάει χάνει, γλύφει στα ακροδάχτυλά σου, παντσέτα ζουμερά, κρεατάκια, φανταστικά παϊδάκια, υπέροχο σουβλάκι κοτόπουλο, σουβλάκι χοιρινό, υπέροχο μπιφτέκι, υπέροχα πράγματα, πατάτα στρόγγυλη, τηγανισμένη σε βρέσκο λάδι, γλυκάρες μετά και 705-750. Ντιλιβεριά στην περιοχή, έχει πάρει και το δίπλα χώρο Δημήτρης, με αποστάσεις στα τραπέζια, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εποχής, με απόλυτη ασφάλεια, για να είμαστε εντάξει. Πάμε γραμμές 2310-287-888. Ναι, και σήμερα θα είμαστε το μεσημέρι. Αύριο όχι, γιατί νομίζω έχει κάποιο φιλικό υπάρχει. Νομίζω παίζει ο Άρης φιλικό, οπότε αύριο μόνο το πρωί. Πάμε, πάμε γραμμές. Ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Clark Kent. Clark Kent, φίλε. Δυο συλλαβές, μια ιστορία. Ακριβώς. Αυτό. Τώρα η κοπέλα, η κοπέλα του Clark Kent, του Clark, δεν του λέει Clark, πόσο πολύ με ανεβάζεις. Πόσο. Μπράβο. Το πολύ και τρία μέτρα. Το πολύ, το πολύ. Για πες αγοράκι μου, για πες, γιατί σε διέκοψα ως συνήθως. Καλό χειμώνα να έχουμε με υγεία, μια που επέστρεψες κι εσύ. Σε ευχαριστώ, αλλά αντιπαρέρχομαι και αποκρούω τον όρο χειμώνα. Ναι, θα πω καλή σεζόν, ναι, καλή αγωνιστική χρονιά. Ναι, ναι. Χειμώνα δεν μπορώ να πω! 38 θα έχει αύριο, θα αρνούμε! Αλλά για εμάς το επιστρέψαμε από άδειες, τελείωσε. Άντε, καλή χρονιά, καλή σεζόν, καλή αυτή. Εντάξει, ναι, okay. Ναι, ναι, καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Για πες, λοιπόν, Κλάρκ. Λοιπόν, θα ήθελα να πω καταρχάς μια συμβουλή να δώσω, ότι ή μια ιδέα. Όποιος παίρνει φανέλες πλέον του ΠΑΟΚ, καλό θα ήταν να παίρνει με τα ονόματα των νέων παιχτών. Γιατί πιστεύω ότι μέσα στα συμβόλαιά τους έχουν και πωλήσεις φανελών από τις φανέλες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Δεν νομίζεις. Όχι. Αλλά καλό θα ήταν τουλάχιστον να υποστηρίξουμε τους μικρούς. Ναι. Να παίρνουν φανέλες άλλο αυτό, ναι. Αλλά δεν νομίζω, ναι. Δεν νομίζω ότι, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, ότι υπάρχει ποσοστό σε κάποιον από τους ποδοσφαιριστές μας, είτε είναι πρωτοκλασάτος, ειδικά, πολλό μάλλον δε, αν είναι και πιτσιρικάς τώρα από την ΚΑΠΑ 19 προερχόμενος, που να έχει ποσοστό στις φανέλες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Θα ρωτήσω όμως. Ας βοηθήσουμε να το βάλουνε. Ναι, άλλο αυτό, το να περπατήσει ο πατέρας του Τζόλι, ή ο αδερφός του, ή ο θείος του, ή η μάνα του, ή ο ίδιος ο πιτσιρικάς. Και να δει κάποιον να φοράει το 11 και να γράφει Τζόλις από πάνω, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια τεράστια, να πούμε, δύναμη του δίνει, έτσι. Ή του Μιχαηλίδη, ή των άλλων των παιδιών που έρχονται. Περιμένετε, δεν είναι αυτοί οι δύο μόνο. Δεν τελειώσαμε.
Το λέω συνέχεια. Εννοείται, το πίσω έχει πολύ πράγμα. Έχει τσιγκάρα, έχει Χατζιστραβό, έχει Παλογιάννη, έχει κούτσια αυτό 16. Εκεί να δεις. Άρα με υπομονή έρχονται το ζούμου σου που λέμε, το ζούμε μεγάλες στιγμές, παιδιά. Έχει αρκετή φιλοσοφία μέσα. Πιστέψτε με. Πιστέψτε με. Τώρα έρχονται τα ωραιότερα πράγματα. Και η νέα Τούμπα και Σεντόνια και υγεία να έχουμε, ο κόσμος να έχει υγεία και τη δουλίτσα του, ας πούμε, αυτό που μας απασχολεί. Και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε. Τι σου άρεσε περισσότερο, τι δεν σου άρεσε την Τρίτη το βράδυ? Την Τρίτη το βράδυ. Λόγω ότι είχα τα μωρά, μπόρεσα να δω μέχρι το 80. Εντάξει, ρε φίλε. Μια χαρά, σ' αφήσανε 80 λεπτά, πλάκα κάνεις. Νόμιζα μου είσαι, είδα τα πρώτα 7 λεπτά, ας πούμε, και 80 και έχεις και παράπονο. Εμένα μ' άρεσε. Και εγώ, όπως αν θυμάσαι καλά, ήμουν από τους πρώτους που έλεγα εμπιστοσύνη στον Φερέιρα. Βέβαια, ναι, το θυμάμαι, εντάξει. Δηλαδή, βέβαια, να το συζητήσουμε, γιατί όντως βλέπουμε ότι κάτι κάνει. Δηλαδή, σωστά, όχι κάτι κάνει. Τώρα βλέπουμε αυτό που βλέπουμε, το λέμε. Τι να μην τον δεν έχει μερίδιο σε αυτό που χτίζει. Μακάρι να έχει συνέχεια, αυτό μας ενδιαφέρει. Συνέχεια, να μην είναι μια φωτοβολίδα, έτσι, ένα πυροτέχνημα. Ακριβώς. Έτσι, έτσι. Ακριβώς. Να σε καλά, αδερφέ μου. Να μην συγκέουμε εθνικά θέματα με το ποδόσφαιρο. Έτσι. Έγινε. Αυτό. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Ήθελα να το πω ήδη από την Τετάρτη εχθές το πρωί. Αυτός που πρώτος βγήκε και είπε στα μικρόφωνά μας, εδώ, ήταν ο Μανάβης. Το πρωί του αγώνα είπε, Κοτσαρή, να ξέρεις, το βράδυ θα έχουμε ένα πολύ ξεκούραστο απόγευμα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ, είπε ο στρατηγός. Το θυμάστε, έτσι. Το θυμάστε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το φίλο μου. Καλώς το. Μου έχει μείνει και δεν θα το ξεχάσω ποτέ μια κοπελιά που με την νοηματική λέει ένα σύνθημα και το λέει καταπληκτικά. Φοβερό κι αυτό. Συγκλονιστικό. Είναι ένα από τα ωραιότερα και ίσως και μοναδικό. Δεν νομίζω να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Συγκλονιστικό. Νομίζω ήταν το δικέφαλε μόνο για σένα. Ναι. Ή το χιλιόμετρα κάναμε πάλι, δεν θυμάμαι. Αυτό που θα πω, δηλαδή, εντάξει, είναι το δίλεπτο που πρέπει να απευθυνθώ. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες, εμείς εδώ στην Ελλάδα, που μπορούμε να περιγράψουμε καλύτερα, αλλά είναι και οι ξένοι. Βέβαια, ο Άραβας ιστορία έγραψε, ο Φενέρμπαχτσε, bye-bye. Δυστυχώς. Ακόμα και ο Τούρκος ο Αμάν, και αυτός πολύ καλύτερα περιγράφει. Τον έχω εδώ, μόλις σκοπάσουν λίγο οι γραμμές, τον έχω έτοιμο, παιδιά. Ναι, παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, κάθε φίλε Σπυρόπουλε, ναι, ναι, γιατί θέλεις να μας πάρει ο ύπνος. Εδώ ο Αθανάσιος, ο γιος σου, και αν τυχόν τον βάλεις να ακούσεις Σπυρόπουλε. Καλά, πλάκα κάνεις. Φεύγω προχθές και τι μου λέει στην πόρτα? Γιατί μέσα στο σπίτι δεν μπορεί να δει μάτς, δεν γίνεται, έτσι. Φεύγω να πάω κάπου να κάτσω σε μια γωνία να το δω, κάτω από το σπίτι μου. Και τι μου λέει φεύγοντας? Μπαμπά, τι, καλό ΠΑΟΚ. Μου λέμε, καλή ψαριά, καλή χρονιά, έτσι, καλή όρεξη, καλό ΠΑΟΚ, μπαμπά. Αντί για καλημέρα θα λέει καλό ΠΑΟΚ. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να πω ότι πραγματικά χάρηκα και ευχαριστήθηκα. Και τα τρία γκολ μπήκαν με συνδυασμούς. Παίξαμε συνδυαστικό ποδόσφαιρο, δεν παίξαμε με γιώμες. Ναι, ήταν επίσημο παιχνίδι, όχι πλέον σε φιλικό, και επιτέλους είδαμε ποδόσφαιρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εδώ έχει γίνει δουλειά. Ακριβώς. Έτσι είναι, έτσι είναι. Η δουλειά απέδωσε. Μακάρι να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, να έχει μεγαλύτερη ταχύτητα η μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και να μπορεί αυτό το πράγμα να διασπά και άμυνες οι οποίες φυσικά θα είναι πίσω, γιατί αυτοί δεν παίξαν έτσι. Ναι. Όμως εμένα με ενδιαφέρει ότι πάμε με μια συγκρατημένη αισιοδοξία, όπως λένε αυτό. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Αισιοδοξία μεν, αλλά επειδή ξαφνικά δεν γίναμε υπερομάδα, αυτή η σπουδαία νίκη πρόκριση δεν καλύπτει τις αδυναμίες.
τις κενές θέσεις που πρέπει να καλυφθούν, όλα αυτά δεν τα βάζουμε στο πλάι. Ξαφνικά δεν είναι όλα τέλεια. Έτσι. Και νομίζω είναι και στην ωριμότητα του κόσμου φυλάρεται και είναι πολύ σωστό, ακόμα και μέσα στη χαρά την τρελή, να λέει ότι ξέρετε κάτι, θέλουμε π.χ. τέρμα, θέλουμε εννιάρι, θέλουμε αριστερό μπακ αν φύγει ο Γιαννούλης, θέλουμε εκείνο, λίγο την άμυνα, λίγο αυτό. Αυτό είναι πολύ όμορφο, ξέρεις. Θέλω, ξέρεις, 3-4 μεταγραφές. Η μία είναι για έναν που ονομάζεται Τζόλης και δείχνει πολύ ωραία αυτό, τον θέλω αυτόν επίσημα για κοντήμα. Θέλω έναν που λέγεται Τσιγκάρας, έναν άλλον που λέγεται Τσαούσης, ναι. Έναν άλλον που λέγεται Χατζιστραβός. Ναι. Αυτοί θέλω να τους δω να παίζουν. Ναι, ναι. Ναι. Να ξέρεις. Αυτά είναι οι τέλειες μεταγραφές μας. Ναι. Φιλάρετε μου, ένα πράγμα μόνο. Το πώς έχουν αυτά τα παιδιά παρουσιαστεί, οι δύο αυτοί που άνοιξαν το δρόμο, καλώς ή κακώς έτυχε αυτή να είναι. Έτσι θα μπορούσε να είναι ο άλλος. Έτσι, όμως ο Μιχαηλίδης και ο Τζόλης άνοιξαν το δρόμο. Πολύ πιο δύσκολα νομίζω θα σκεφτούν να φέρουν ένα ξένο μισθοφόρο αμφιβόλου ποιότητας για να φάει τη θέση από ένα παιδί που έρχεται από την ΚΑΠΑ 19 και είναι έτοιμο. Έτσι, δηλαδή βοήθησαν αυτοί. Το να μην υπήρχε τίποτα και να λέγαμε τώρα πάμε να δώσουμε χρόνο σε αυτά τα παιδιά, θα ήταν πιο δύσκολο. Τώρα τα παιδιά αυτά άνοιξαν το δρόμο και στους άλλους, δίνουν κουράγιο και στους πιτσιρικάδες που είναι ακόμα στη δεύτερη γραμμή, που δεν έχουν έρθει μπροστά, έτσι. Γι' αυτό είναι τεράστια υπόθεση αυτό που έγινε. Έσπασε η νοοτροπία, ας τους να μην τους κάψουμε. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν είπα, τι να κάψεις. Και με τα κούτσουρα από το φυτά. Θα φέρω κούτσουρα από το φυτά, το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, να κάψουμε τον Τζάκι. Αλίμονο. Καλή σου μέρα. Γεια σου φιλάρετε. Γεια σου φιλάρετε. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Ναι. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Θοδωρής. Έλα ρε Θοδωρή, τι γίνεται. Καλά λέω, αλλά ξέρεις, εκεί που πάω να νιώσω ευτυχής, η αλήθεια είναι διαβάζω όλα αυτά με διαιρία και όλα αυτά και με πιάνει στεναχωριά. Όλα αυτά με. Με διερήνεια. Γιατί να σου πω την αλήθεια, μου θυμίζει πραγματικά τα μικρά παιδιά που χωρίζουν και μετά ποστάρει ο ένας στον άλλον και φωτογραφίες ότι περνάει καλά. Okay. Από ότι καλώς ή κακώς ξέρουμε τη μία όψη του νομίσματος, δηλαδή αυτή του ΠΑΟΚ, εντάξει, και δεν ξέρουμε την όψη του νομίσματος του Βιερίνια, ναι. Για να είμαστε δίκη, εντάξει. Νομίζω ότι το ποστάρισμα του Βιερίνια ήταν ξεκάθαρο στην απάντηση στο ποστάρισμα του Γιώργη, ότι εμείς έχουμε αρχηγό εδώ, όλοι αγκαλιές. Εντάξει, και αυτό ήταν λίγο περίεργο για να λέμε τους από το δίκιο. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να απαξιώσω και δεν μπορώ να ξεχάσω εύκολα παίχτες. Και δεν εννοώ μόνο το Βιερίνια, εγώ θα πω και για το Μάτος, που ο φίλος ο Βασιλόπουλος έχει φαγωθεί τις τελευταίες μέρες να λέει παιδιά μην ασχολείστε με το Μάτος, ενώ έχει γράψει γι' αυτό στα άθρα του. Δεν συμφωνώ καθόλου με τις απόψεις του, καθόλου, γιατί όταν θα έρθουν οι δύσκολες στιγμές, πρώτος θα είναι που θα ορμήξει πάλι στον Φερέιρα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Μάτος λέει παιδιά άμα δεν παίζω δεκάδα, εγώ δεν θέλω να είμαι στην αποστολή. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε πραγματικό θέμα στο να διαχειριζόμαστε ανθρώπους και αξίες ανθρώπων. Εντάξει. Και εκεί φαίνεται και η μεγάλη ομάδα. Εντάξει, ναι. Η μεγάλη ομάδα φαίνεται ότι όταν φτάνει ένας παίκτης που έχει προσφέρει αρκετά, ναι. Δεν τον απαξιώνει και το γιο. Εγώ, πρόσεξε, δεν θέλω να πάρω το μέρος του Κώστα, απλά θα σου πω το εξής. Δεν είπε μην ασχολείστε με το Μάτος. Είπε ότι. Είπε παρασχοληθήκαμε. Παραμονές. Ενός τόσο σημαντικού παιχνιδιού, παραμονές το να σηκώνουμε. Ναι, να όχι, το να γίνεται πρώτο θέμα ο Μάτος γιατί έμεινε εκτός και όχι το ίδιο αυτό το μάτς, αυτό είπε. Δεν αμφισβήτησε την αξία του Μάτος. Έτσι, αλλά παραμονές, προφανώς. Με αυτό διαφωνείς, με αυτό. Ότι, αυτό που είπα και εγώ στην εκπομπή, ότι παιδιά, και εγώ θα τον έπαιρνα στην 18, δεν τον απέκτηκε. Εγώ προσωπικά. Αλλά τώρα. Πρέπει όλον το μυαλό μας. Και νομίζω ότι και το αποτέλεσμα το δικαιώνει αυτή. Ναι, ρε παιδί μου. Λέω αμφισβητείς αυτό γιατί ο Κώστας αυτό δεν απαξίωσε το Μάτος. Σε καμία περίπτωση. Όχι, λέω λοιπόν. Άμα διαβάσει το άρθρο του, γιατί το έχω διαβάσει. Το διάβασα και δεν βλέπω καμία απαξίωση. Αλλά τέλος πάντων. Αφήνει υπονοούμενα ότι ο Μάτος δεν δέχτηκε να παίξει όπως θέλει ο Φερέιρα. Και τι έχει προσφέρει. Οκ. Κρατάω αυτό που λέω εγώ και είναι η δική μου άποψη και είναι η εξή. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα η ομάδα. Το βιώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και με τη Ρήγα στη φανέλα που είπαμε ότι οκ, αρέσει, δεν αρέσει.
Ναι, παιδικό, αλλά υπήρξε όμως. Νομίζω το είδες τι έγινε, έτσι. Το είδες τι έγινε. Μα τώρα επιτρέπεται. Δηλαδή, ρε παιδιά, έχει πάνω το δικέφαλο. Εμένα είπα, η ματωμένη φανέλα, η υδρωμένη με ενδιαφέρει εμένα. Αν είναι ψηλή, ρε παιδιά. Μην ξεχνάς, λοιπόν, ότι προερχόμαστε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Αυτό, βέβαια. Και όχι μόνο. Πολύ σωστά το λες. Έχει συσσωρευτεί. Ο ίδιος, ίδιο κεφάλι είναι, ίδιο σώμα είναι, ίδια ψυχή. Μπράβο. Είμαστε επιβαρημένοι. Όλα είναι υπό αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή. Σωστό. Όλα. Και κάτι άλλο σε αυτό που λες. Μην ξεχνάς ότι άλλες χρονιές, καθόμασταν κανένα δίμηνο, φέτος δεν καθίσαμε ούτε 10 μέρες. Δηλαδή, σαν να είναι μια συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό είναι ένα. Και δεύτερον, γι' αυτό λέω, τεράστια σημασία και για τον αέρα στα πνευμόνια μας, στα πνευμόνια του ΠΑΟΚ αυτή η πρόκριση. Σκέψου να ερχόταν ένα 1-3. Τι θα γινόταν με τον προπονητή, με τους παίκτες, με αυτούς που έμειναν έξω. Γκρίνια, φασαρία, δηλαδή επειδή το βιώνετε όλοι σας. Είμαστε, δεν κυλάει νερό στις φλέβες μας. Κυλάει αίμα, βράζει. Είναι του ΠΑΟΚ, αυτό είναι ίδιον, είναι έτσι ο χαρακτήρας μας. Δεν είμαστε νερόβρες, δεν είμαστε λελέδες. Το ζούμε στα άκρα, δεν μπορεί να είμαστε μέτροι, έτσι. Οπότε... Πάντως, για να κλείσω ξανά, δεν ξέρουμε καθόλου την άποψη του Βερίνια. Την οπτική. Δεν έχουμε αίσθηση αν φταίνουν τα λεφτά ή δεν φταίνουν μόνο τα λεφτά. Ναι. Γιατί αυτό που γνωρίζουμε που έχει να κάνει με την πλευρά του Βιερίνια, και εγώ βλέπω ότι είμαι πολύ προσεκτικό σε κάθε μου κουβέντα. Ορίστε. Αυτό είναι αλήθεια, λέω. Εσύ είσαι. Μα τι να πω. Ότι δεν έκανε, δεν έκανε. Ξέρω ότι στο εκατομμύριο είπε όχι. Παραμονές των playoffs. Αυτό ισχύει. Απλά... Όπως επίσης, εμένα δεν μου προέκυψε από πουθενά ότι ζήτησε 110.000 ευρώ για να παίξει ένα μήνα. Έτσι. Δεν το, από πουθενά μου δεν μου προκύπτει, άρα δεν μπορώ να το πω. Απλά εγώ, Κωστή, για αφήνω τη γραμμή, είναι συνδυάζω και την διαχείρισή μας στο Μάτος, που προφανώς έκλεισε συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο, και βλέπω όλη την, πώς το λένε, την περιραίωσα κατάσταση, ότι όχι, έχει κάνει face to face με τον Ρέμπε, του είπε ότι δεν σε υπολογίζουμε, του είπε αυτό, του είπε εκείνο. Και έχω την υποψία ότι κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Βιερίνια. Ότι πιθανώς είτε ο Ρέμπε είτε ο Φερέρα να μην τον θέλει. Ναι. Αυτό είναι υποψία. Πιθανόν. Τον Βιερίνια, μέχρι να τελειώσει αυτή η κατάσταση, αυτό το συγχαίρω, όπως και θα του δώσω κεφάλαιο το ότι δεν έγραψε, όπως είπες και εσύ, έστω ένα μπράβο, τον συγχαίρω που δεν βγαίνει να δώσει καμία τέτοια συνέντευξη, να τα κάνει όλα εδώ λίπα και να πέσει 10 φορές παραπάνω διχασμός. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Φυσικά. Φάουλ εκεί, αλλά μπράβο και κάπου αλλού. Όπου πρέπει, τουλάχιστον εγώ είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου, αδερφέ. Έχω ήσυχο μαξιλάρι. Έτσι. Μπορεί να κάνω κι εγώ λάθος, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το τελείωμα. Γιατί έχουμε ακούσει 200 σενάρια διαφορετικά. Είπα αυτό, έκανε εκείνο, έγινε το άλλο, παιδιά, καφενείο. Δεν μπορώ. Άντε, Ιβάν μου, άντε όμως να τελειώνουμε. Ειλικρινά, δεν αντέχεται αυτό. Εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ. Είτε έτσι, είτε αλλιώς. Εγώ θα πω. Δηλαδή να έχει, ευχαριστούμε ή έλα για να συνεχίσουμε. Αλλά αυτό το πράγμα να σέρνεται έτσι. Είχαμε πει βέβαια ότι μετά από το παιχνίδι θα έχουμε εξελίξει. Πιστεύω θα υπάρξουν. Δεν μπορεί να σέρνεται έτσι αυτό. Είπαμε ότι θα έχει ερχόταν και ο Ιβάν στη Θεσσαλονίκη, αλλά όπως είδες δεν έχει έρθει. Μακάρι να πέσουμε μέσα να τελειώνουμε όμως ειλικρινά. Δεν. Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Α, να πω, μην το ξεχάσω, τώρα έρχομαι στις γραμμές. Πόρωσαν τους παίκτες, μπράβο, σε αυτόν που σκέφτηκε, έβαλε μηνύματα, φωτογραφίες από τα συγγενικά πρόσωπα, με δύο κουβέντες στη μητρική τους γλώσσα. Είδαμε τον Σφιντέρσκι που έβαλε την ανάρτηση. Σε όλους υπήρχε ένα τέτοιο μήνυμα. Ήταν πολύ συγκινητικά τα λόγια που είπε ο πρόεδρος από την τηλεδιάσκεψη, από τη βιντεοκλήση. Φήμες λένε ότι βούρκωσε ακόμα όταν μίλησε για την σημασία αυτού του παιχνιδιού και για την σημασία, την άλλη σημασία, ότι παίζουμε με αυτή την ομάδα, είναι αυτή η πόλη με κεφαλαίο ποιοι είναι, διάφορα άλλα πράγματα. Έτσι γίνεται ξανά οικογένεια, γροθιά όλο το σύστημα. Γι' αυτό είπα μπράβο στον Μπέλκα, που με το που πήγε ο Τζόλης και αγκάλιασε το Φερέρα και δεν τον άφηνε, κάλεσε όλους, ελάτε εδώ να δείξουμε, να φωνάξουμε σε όλους ότι αυτοί είμαστε, εμείς θα πάμε τον ΠΑΟΚ μπροστά, έτσι είμαστε οικογένεια, είμαστε γροθιά, με τις διαφωνίες μας, με τις διαφορές μας, έτσι. Όπως και ο Φερέιρα που δεν ξέχασε μέσα στον θρίαμβο, είναι πολύ εύκολο να κάνεις τον έξυπνο και να πεις αυτοί ήταν, οι άλλοι που άφησα απ' έξω δεν κάνουν,
Έτσι, είσαι καβάλα στο άλλο την ώρα. Προς τιμήν του, μίλησε επενετικά για αυτούς που έμειναν έξω. Θα μου πεις, μπορεί να είναι παπάς, μπορεί να είναι ένα χρυσό στο χάπι. Ό,τι και να είναι. Δεν τους ξέχασε εκείνη τη στιγμή της νίκης. Είναι εύκολο εκείνη τη στιγμή που σε καβάλα. Πάμε, ναι. Έλα, Κώστα. Καλό στο στρατηγό. Μάκη μου, πούσε, το είπες εσύ. Το είπες εσύ, το πρωί του Μάτ το είπες. Άκου τώρα, άκου, αυτά είναι σοφά είναι. Αυτά προέρχονται επειδή έχω λιώσει όλα τα τσιμέντα των ελληνικών γηπέδων και τον καθιερώσαμε τον ΠΑΟΚ, όχι στο κουβεντιαστό, αλλά με δεξιά και αριστερά, με πιάνεις, έτσι. Απόλυτα. Απόλυτα. Άκου τώρα τι θα σου πω τώρα. Χωρίς να πάρουμε χαμπάρι, ο ΠΑΟΚ, δηλαδή με στο γήπεδο εμφανιστήκανε 500 εκατομμύρια. Ναι. Ήταν αυτό το παιδί, δηλαδή, πώς λέγεται, ο Τζόλης και ο άλλος ο Μιχαηλίδης. Ναι. Μπήκαν στην ομάδα, δείξανε ότι είναι, πώς να το πω, έχουν τρομερές εμπειρίες, να πούμε, πολλών ετών, ενώ είναι 16 και 17 χρονών είναι. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Για φαντάσου, όταν θα έρθει και σε κανένα χρόνο ακόμη αυτός ο νούμερο 9, ναι, ναι. Τον έχουν δεσμεύσει και αυτό να. Ο Κούτσιας. Κατάλαβες. Ναι. Ναι, ναι, για τον Κούτσια σε μιλάω. Ναι, 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 ναι. Ναι, Μάκη μου, ναι, ο Κούτσιας. Θα είναι ένας, θα σου πω το όνομά του, θα σε πω, Κώστα. Ναι. Εγώ εύχομαι να είναι ο Λάμπης ο Κουρουκίδης. Οι νέοι τώρα αυτό να δεν το ξέρουν, αλλά μάθουν ναι. Την ιστορία του Κουρουκίδη. Εγώ εύχομαι ότι είναι κάτι το παρόμοιο είναι. Τεράστια υπόθεση. Yeah. Ιστορία. Σε ακούω και σε προσέχω με πολύ σεβασμό, Μάκη μου. Yeah. Σε ακούω. Ναι. Είπα πόσα εκατομμύρια μπήκανε. Ο προπονητής είναι όχι προπονητάκος, είναι προπονητάρα. Και όλοι που τον κάνανε σχόλια και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι είναι προπονητάρα. Εγώ με επειδή έχω δει πολλά πράγματα τα μάτια μου, λέω μήπως το βάζανε τρικλοποδιά αυτό να τον άνθρωπο. Πέρσι λες, για πέρσι. Ναι, ναι. Πότε και. Ναι, ναι. Από φέτος την πήρε Σαββίδης και τα βάλε τα μια αιτία. Δεν ήθελε συμπτωματικά έτσι. Ναι, ναι. Μακάρι να, μακάρι να συνεχίσει έτσι η ομάδα. Μακάρι, Μάκη μου, μακάρι. Αλλά δεν είναι, δεν το εκουτώ, χορτώ τον καθένα. Ναι, ναι. Εγώ βλέπω δηλαδή 100% και πήρε χαμπάρι το ότι έχει γίνει και τα έχει βάλει όλα σε μια αυθία τα έχει βάλει. Και όλος ο κόσμος του πάω που είναι ικανοποιημένος. Φυσικά. Και αυτοί που τον κράζανε και δεξιά στην αφηχή να πούμε την κάνανε γύριση. Όχι δεν έτσι να πούμε η μπάλα. Να έχεις μάτι και οφθαλμό και μυαλό να έχεις την μπάλα. Δεν θα είσαι μπαγλαμάς. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι, κατάλαβε? Έτσι, έτσι. Γέμισε ο κόσμος, Μάκη μου, γέμισε με αισιοδοξία, με χαρά, γιατί είδε την ομάδα να παίζει, να τρέχουν όλοι μια γροθιά. Βρε, εγώ θα σου πω τι θα γινόταν, θα σου πω εγώ, βρε. Όλοι περιμένανε την κακιά, βρε, προχθές. Ναι. Την περιμένανε όλοι, βρε. Την περιμένανε πάλι, το λέω. Ναι. Αλλά είστε το βοήθε. Και μπήκαν αυτά τα πιστηρίκια, ο έτσι, ο αλλιώς, ναι. Και οι άλλοι πάλι. Για να το πούμε, ξέρω εγώ, παίξαν όλοι μπάλα, ναι. Γίνανε μια μπουνιά και τους βάλανε 8 γκολ. Ναι. Είναι ένα δυνατόν. Έχει κάνει μόνο ναι. Ο προπονητής μόνο ένα λάθος. Εκεί που γεννήσουμε τον πέναλτι, ναι, ναι. Να πρέπει να φωνάξει, ξέρεις. Εγώ λέω τον Τζόλι να κάνει hat-trick, να παραμιλάει όλη η κοινωνία. Μου, να γίνει το όνομά του παγκοσμίου αναβολίας. Σωστό. Συμφωνούμε δηλαδή. Ναι. Ο Περέ, ξέρεις πότε δεν μπουντάρισε σε τη ηλικία. Ο Περέ, βρε. 15, ξέρω εγώ. 15-16 ναι. Η ηλικία. Μουντιάλ έπαιξε στα 16. Ναι. Ναι. Να το πω και ένα λάθος που κάνεις εσύ. Πες μου, ό,τι θες. Να το ακούσω. Όχι, 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 πες μου. Ναι. Όχι, πες μου. Εμένα δεν με βάλε να πω, δεν με έκανε δικτατορία. Δεν με έκανε το σώμα. Εσύ να με κάνει. Όχι, σε ακούω, σε ακούω. Ναι. Όχι, θα ακούσω, ναι, ακούω, θα λες. Ναι. Λοιπόν, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα τώρα που πιάσαμε τη συζήτηση. Ότι κάνω κάτι λάθος εγώ, είπες. Το λάθος που κάνω. Ναι, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ναι. Ποιο ήθελα να σου πω για. Ναι.
κάνεις κάτι αλάθη να πούμε, μιλάς να σου πω έτσι στον πληθυντικό με το εγώ. Με το εγώ δεν σημαίνει το εγώ. Μην κοιτάς επειδή κάνει μια εκπομπή, σώνει και καλά να πούμε αυτό που θέλει να το περνάς. Όχι βέβαια, δεν κάνω αυτό το πράγμα, το ξέρεις πολύ καλά. Όχι, κοίταξε, το ποδόσφαιρο είναι εμείς. Πώς λέγεται αυτή η λέξη? Ναι, ναι, πληθυντικός. Ναι, ναι, πληθυντικός. Δεν θα λες δεν ξέρω ή δεν έμαθα. Δεν θα λες ποτέ δεν ξέρω ή δεν έμαθα, με κατάλαβες. Άμα δεν ξέρω... Άλλα ξέρεις τι κρύβει εσύ Κώστα. Εγώ θα λέω φιλικά τώρα. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω τι μ' αγάπας. Αυτό είναι αμοιβαίο αυτό. Βεβαίως. Δεν λες ότι με υποκρίθηκε ο Μάκης ο πρωί. Δεν θέλω λιβάνισμα. Το ξέρω εσύ. Εσύ δεν λιβανίζεις. Δεν λιβανίζεις. Ακούς, για να σε διορθώσω μερικά λάθη που κάνεις. Το εγώ δεν μετράει την μπάλα. Σωστά. Εγώ δεν έμαθα. Άμα δεν ξέρω όμως... Άμα δεν ξέρω όμως, λέω εγώ δεν ξέρω. Τι να πω, ότι ξέρω. Άμα δεν ξέρω, το παραδέχομαι ότι ξέρεις κάτι, δεν το ξέρω. Όχι, μην το παραδιορθώσεις στην περίπτωση. Θα λες ότι... Μακάρι ρε παιδιά να ήξερα κάτι να το λέγαμε όλοι μαζί. Ναι, σωστό. Γιατί είναι για τον κόσμο, δεν είναι για τους μαλάκες. Ναι, 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 σωστό, σωστό. Σωστό, έτσι, σωστό. Σωστό, α, σωστό, σωστό. Τι άλλο θέλω να σου πω κάτι. Είπαμε για το υλικό, α, ήθελα να πω κάτι τώρα, το θυμήθηκα. Ναι. Τα πιτσιρίκια, ναι, μπορεί να έχουν αυτό, να, πώς λέγεται αυτή η λέξη για παιδαγωγό. Ναι. Ακούς? Ναι, ναι. Που είναι ο Γκαρσία που είναι. Ναι, ο Γκαρσία και ο Σνάουσνερ. Ναι, ναι, ο Παυλάρας. Ναι. Ναι. Που είναι ο Παυλάρας. Είναι δηλαδή ένας και αυτός ήταν μέσα στους 15 ποδοσφαιριστές που περάσαν από τον πάγκο με τρομερή τέτοια ποιότητα και έτσι. Σωστό. Τεράστια. Αλλά ο μικρός, άκου να δεις κάτι, έχει κάτι το ταλέντο. Όχι τώρα που βγήκε ο Τζόλης ή ο Αφαρίκη που θα βγουν και άλλοι 55 από πίσω. Έχουν κάποιο ταλέντο. Απλώς θα το λέω τέτοιος ο Παύλος, θα σου πω τι έχει κάνει. Τους διαπαιδαγώγησε να μην είναι βεντέτες. Να μην είναι αλήτες. Πολύ σωστό. Να μην είναι κοπρίες. Το χαρακτήρα. Το χαρακτήρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Να βγαίνουν έξω και να λένε πω τι καλά παιδιά που είναι, να πούμε, εκτός από ποδοσφαιρικές. Και τι, ας το πούμε, έχουν διαπαιδαγώγηση. Και αυτά όλα τα έχει ο Γκαρσία, με κατάλαβες. Σωστά, σωστά. Αλλά το ταλέντο, είπα και προηγουμένως, ο Πελέ έπαιξε 15-16 χρόνο, δεν τον έμαθε κανένας μπάλα. Έτσι, έτσι. Υπήρχε το ταλέντο, υπήρχε. Ο Κούδας έπαιξε από τα 13 έπαιξε. Τον έμαθε κανένας. Βίλη είχε τότε, σηκάμε τον Βίλη τότε, όταν έκανε τον προπονητή, ο Βίλη είχε ο Κούδας. Ο Βίλη τον έμαθε τον Κούδα μπάλα. Ε, όχι βέβαια. Όχι, βέβαια. Όχι, υπήρχε, όχι, ναι. Όχι, δεν θα λες ότι βέβαια. Είχε αυτό το αίσθηκτο να πούμε ότι ήταν δηλαδή ποδοσφαίρο ο άνθρωπος ήταν, με κατάλαβες. Ναι, γι' αυτό με σουράνησε ο Κούλας και έχει παίξει τόσα χρόνια μπάλα με τόσες αδικίες και δεξιά αριστερά. Και τελειώνοντας ήθελα να πω, εγώ από πέρσι ήμουν υπέρ του προπονητή, να ξέρετε. Ναι. Δεν τρώγω παραμύθι από τρίτους και από έτσι. Και η μεγαλύτερη ευχαρίστηση που με την έδωσε ο Περέρια ήταν, πώς το λένε, Φερέρια, δεν το λένε. Ναι, ναι, Φερέρα, ναι, Φερέρα. Ναι. Και η μεγαλύτερη ικανοποίηση που με έδωσε ο Φερέρια ήταν πέρυσι του 1991. Που αυτό που πήρα εγώ, το αίτητο. Μπορεί να πήρε πρωταθλήματα Ολυμπιακός 150. Το αίτητο! Αυτό που πήρα 95, δεν θα το πάρω μια ψηφούστε το αίτητο του πάω. Άντε σε χαιρετώ Κωστά. Γεια σου Μάκη μου, γεια σου. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Τέλος, άμα μιλάει ο στρατηγός, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να αφήνω ανοιχτές υποχρεώσεις, τα παιδιά που παίζουν στον ύμνο του ΠΑΟΚ, Βιολί, Άννη, Σόφη, Μπουκουτζιάν, η κοπελίτσα, και τα δύο αγόρια, Αλέξανδρος Γαβριλίδης, Βιολί, και Τιμόθεος Γαβριλίδης, Τσέλο. Αυτά. Έχει μπει ήδη στον τοίχο μας και τώρα και ο Θοδωρής το ποστάρι. Πάμε στις γραμμές. Θυμίζω ότι η Ελλάς Auto Service είναι το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Εκεί στο 47-43-12 με το 23-10 μπροστά, και μικρό σέρβις και μεγάλο σέρβις και τμήμα υγραεριοκίνησης και ελαστικών, και αφήνετε το αυτοκίνητό σας, δίνουν άλλο αυτοκίνητο να κινηθείτε, και συνεργασία με όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις. Τηλεφωνείτε στο 23-10
47-43-12. Ζητάτε το Λευτέρη Χατζόπουλο. Του λέτε: ο Κωστής λέει ότι είσαι ο κορυφαίος. Θα φέρω το αυτοκίνητό μου και φανοποιία και βαφία και καλύμπρες και τα πάντα. Τα πάντα, έτσι. Πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς. Respect όταν μιλάει ο στρατηγός. Σε χαίρομαι, λέει, πως ακούς. Με τι σεβασμό, παιδιά, τι να πω. Τι να... Όταν μιλάει ο στρατηγός, τέλος. Καταρχήν, με το που... και το που βγαίνει, είναι τεράστια τιμή. Είναι παράσημο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους για τον ΠΑΟΚ. Τι να πω, τι να εκφράζω αντίρρηση, τολμάς. Να πεις στον στρατηγό, όχι τι, αντίρρηση. Έτσι, αλλά μου αρέσει, λέει, ο τρόπος που τον σέβεσαι. Φίλε, τι να. Παναγιώτη, τι άλλο μπορεί να γίνει. Μόνο αυτό. Και δεν είναι φτιαχτό αυτό, είναι απόλυτα, απόλυτα συνειδητή αυτή η σέβαση απέναντι στο Μάκη. Πάμε, γεια σας. Ναι! Γεια σου, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Στελάρα. Τι γίνεται. Έλα. Όταν μιλάει ο στρατηγός, πας αρχή Παυσάτου, διακείο του Παυσάτου, φίλε. Δεν βλέπεις, εγώ βλέπεις. Δεν μιλάω, τον ακούω, ακούω αυτά που λέει, τα σεβόμαστε, έτσι. Και να μην το ξεχάσω, Κωστή, θέλω να κλείσει με την Ποσπορίτησα, φίλε. Ναι, αδερφέ. Τραγουδάρα, τιμή σένικεν για τη μεγάλη πρόκληση, άμα θέλεις. Τέλος πάντων, Κωστή. Ναι, ωραία. Καταρχήν, εγώ ένα πράγμα στεναχωρήθηκα παραπάνω που δεν είχε κόσμο. Την αποθέωση που θα γνώριζε ο Τζόλης σε ένα τέτοιο παιχνίδι με, ναι, με δύο τέτοιες γκολάρες. Δεν θα το ξεχνούσε ποτέ στη ζωή του, όχι τώρα θα τα ξεχάσει. Αλλά είναι διαφορετικά να τα βάλει με 33.000 κόσμο αυτές τις γκολάρες. Σωστό. Και να πας και να γίνει χαμός και να το θυμάται για μια ζωή. Ναι. Και τώρα ήταν σε ένα κρύο τσιμέντο, γκολάρα, σημαντική πρόκριση. Αλλά χάνει αυτή τη μαγεία, το άθλημα δεν τη χάνει. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ναι. Δεύτερον, για τα λεφτά. Εδώ το ρόλο, εκτός από εμάς που αγαπάμε την ομάδα ανιδιωτελώς, φίλε, πληρώνουμε για την καψούρα μας, κάνουμε χιλιόμετρα, πληρώνουμε βενζίνες, πληρώνουμε διαρκείας, πληρώνουμε φανέλες, πληρώνουμε γιατί αγαπάμε τα 4 γράμματα, εμείς αγαπάμε την ομάδα. Αυτοί άμα τους δώσουν κάποιοι για 3 χρόνια, 100.000 παραπάνω τη χρονιά, γιατί είναι επαγγελματίες, ζουν τις οικογένειές τους, καλώς ή κακώς θα σηκωθούν να φύγουν και θα πάνε αλλού. Ναι. Έτσι. Ναι. Για να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η αγάπη δικιά μας, ποια είναι η αγάπη του Προέδρου, ποια είναι η αγάπη του Είναι πέχτη. Διαφορετική. Δεν είναι, υπάρχει. Είναι διαφορετική και σε εμάς δεν μπαίνει κονόμα, δεν μπαίνει τίποτα. Μπαίνει μένει ακριβώς, μόνο η αγάπη. Ακριβώς. Η φθορά, εγώ, η προσωπική δυσία, το ξενύχτη, έτσι, η οικονομική δυσία. Ναι. Και αυτό που κάνει τον Παύλο Γκαρσία ξεχωριστό δεν είναι η μπουνιά που έριξε μέσα στο Ολυμπιακό. Όχι, βέβαια. Αυτό δεν θέλω να το λένε οι γάβροι. Όχι. Του έχει σπάσει τα δόντια, ρε. Του έχει σπάσει τα δόντια, δεν είναι πριν. Όχι, γιατί ήταν δικαιολογημένο. Η όλη του πορεία, ότι εγώ υπογράφω και παίζω με λιγότερα, η πορεία που έμεινε στον ΠΑΟΚ, η προσφορά του, η αγάπη με πράξεις, όχι με λόγια, με φούρνα. Πρόσεξε, μέχρι και τώρα, η δική του πινελιά, η δική του συνεισφορά σε αυτά τα παιδιά, το πνεύμα που τους έχει περάσει, γι' αυτό σε αυτό που λέει ο στρατηγός, έχει το εξής δίκιο, ότι τα παιδιά αυτά το είχαν το ταλέντο. Το ταλέντο δεν τους τον πόλιασε ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία ήρθε, πήρε το, δούλεψε το ταλέντο. Πριν τον Γκαρσία, το λέγατε χθες, είναι πολλοί άλλοι προπονητές στην ΚΑΠΑ 15, στην ΚΑΠΑ 13, στα ακόμα μικρότερα χρόνια. Απλά ο Γκαρσία τον αναφέρουμε γιατί είναι το τελευταίο σημείο, το τελευταίο σκαλοπάτι πριν την πρώτη ομάδα και μπόλιασε τους παίκτες αυτούς με το πνεύμα το δικό του. Με το ήθος, με την φλόγα αυτή που έχει ο Γκαρσία. Έτσι έφτιαξε το. Διαπαιδαγώγηση, όπως είπε ο Μάκης, στο χαρακτήρα τους έχει βάλει την πινελιά. Έτσι. Εσύ τώρα τι λες, ο Γκαρσία, δεν μπορούσε να πάει να λάβει μια ομάδα Super Link ή μια ομάδα Αλφα-Εθνικής σε άλλη χώρα και στην Ισπανία. Στην 150%. Και να παίρνει τα διπλά από ό,τι παίρνει τώρα. 150%. 150. Ναι, 1000. Όσο θες. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει δείξει διαχρονικά ότι αυτή η αγάπη, αυτά τα 4 γράμματα έχουν μπει στη ζωή του. Δόξα τω Θεώ, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Ο άνθρωπος έπαιξε Ρεάλ, έπαιξε Μίλαν, έπαιξε παντού, έπαιξε στον ΠΑΟΚ κάποια χρόνια. Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι. Εδώ έμεινε αυτή την ομάδα αγάπης, όπως είπε ο Μπερμπάτου, φεύγε με τον ΠΑΟΚ ασχολείται. Εδώ πέρασε από εδώ, φίλε. Το μυαλό του εδώ. Με τον ΠΑΟΚ ασχολείται. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Στελάρα. Όποιος περάσει από εδώ, ρε φίλε, τελείωσε. Μπαίνει, φίλε, μπαίνει μέσα το. Μπαίνει το μικρόβιο μέσα. Σε βάζει το αίμα μέσα, όταν τελείωσε το μικρόβιο. Έτσι. Έγινε, Στελάρα μου. Σε ευχαριστώ. Σε φιλό. Πάμε, αυτές οι τρεις γραμμές και τέλος. Ναι, και συγγνώμη μου περιμένατε. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Κωστή, καλημέρα. Έλα. Ο Λουκάς. Γεια σου, Λουκά. Για συγγνώμη μου περίμενες. Έλα. Εγώ, Λουκά, για άλλον λόγο πήρα να θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Μανάβης. Ναι. Ότι ο Γκαρσία έβαλε στο αίμα των παιχτών το πνεύμα του νικητή. Ναι. Αυτοί οι παίκτες μάθαν να κερδίζουν και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ
που αυτό τους έχει γίνει βίωμα και θα το έχουν μια ζωή. Τέλος. Αυτό απέναντί το τους δεν θα, δε θα αισθάνονται ποτέ κόμπλεξ. Ποτέ. Και πάντα ποτέ θα μπαίνουν με το ότι εμείς είμαστε οι νικητές. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Λουκά, ναι. όταν μπαίνει ο, μισό δευτερόλεπτο. Όταν μπαίνει μέσα ο Τζόλης και μέσα στο Καραϊσκάκης, τραβάει δυο σακούλες και αδειάζει και το ρίνει στην πινακίδα το Τζιμίκα το 15 εκατομμυρίων. Το Τζιμίκα, όχι ένα παίκτη. Είναι αυτό που σου είπα εγώ. Έτσι, αυτό τι δείχνει, ότι εγώ έχω μέταλλο μέσα. Εγώ είμαι νικητής. Δεν εγώ χάνω, είμαι ανώτερος, δεν χάνω. Έτσι. Αυτό έχει κάνει φίλο Παύλο. Και σε αυτά τα παιδιά είναι το μεγάλη πόλη. Έτσι. Μεγάλη πόλη. Λοιπόν, σου πω να σε πω και για το λόγο που σε πήρε τώρα. Μου πεις ό,τι θες. Με γύρισε εχθές τα προεφηβικά μου και εφηβικά μου χρόνια. Τα καλύτερα χρόνια που πέρασα στη ζωή μου, τα πρώτα μου σκυρτήματα ήταν στη Βουρβουρού και στο Καρύδι. Ναι, το Καρύδι εκεί στα τα επίπεδα βράχια που έχει, τα επίπεδα, εκεί, ναι. Και ήταν η πίστα μας που χορεύαμε, έτσι, που πίναμε και χορεύαμε. Μπράβο. Για 6 χρόνια κάθε καλοκαίρι ήμουν εκεί, γιατί ο πατέρας μου είχε πάρει εργολαβία τις πρώτες 21 βίλες των καθηγητών. Α, μάλιστα, μάλιστα. Και σαν οικογένεια πηγαίναμε το καλοκαίρι και κάναμε παραθέσεις εκεί και εγώ ψιλοδούλευα με τον πατέρα μου, τον βοηθούσα. Λοιπόν, πραγματικά εχθές συγκινήθηκα, θυμήθηκα πολλά πράγματα της ζωής μου, τα πρώτα μου σκεφτήματα που λέμε. Ναι. Και τι ήσουν εσύ, το Καρύδι. Ξέρεις κάτι, είμαι 49, δεν είχα πάει ποτέ εκεί, φίλε. Το πιστεύεις. 40 χρόνια πριν με γύρισε. Ποτέ. Δηλαδή, έχω πάει Χαλκιδική, την έχω γυρίσει όλη, ρε παιδί μου, και τα τρία πόδια. Εκεί είχα πάει στη Βουρβούρου, είχα πάει στο χωριό σε φίλους, μείναμε αυτά. Δεν έτυχε να πάω εκεί. Και πήγα εκεί. Και φίλε, τι να σου πω. Ευθυμερών, πήγαμε και γυρίσαμε. Με μάγευσε λοιπόν, το μέρος. Υπέροχο, πραγματικά. Να σου πω κάτι, κάτι που το ξέρουν λίγοι, ότι ο δικτάκτορας Παπαδόπουλος είχε πει τον Υπουργό Παιδείας, γιατί ψάχνανε να κάνουν βίλες οι καθηγητές, να διαλέξουν ένα μέρος που θα τους το δώσει. Ναι. Γυρίσαν όλη την Ελλάδα και καταλήξαν εκεί. Κάθε βίλα, οι πρώτες βίλες που γίνανε, κάθε βίλα έχει τον Κολπίσκο στη. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς ομορφιά. Απίστευτη ομορφιά. Έγινε, αδερφέ. Και κάτι ακόμα για τον ΠΑΟΚ, να υπάρχει λίγο περισσότερη πειθαρχία. Γιατί το ότι δεν πάει να εκτελέσει αυτός που πρέπει τον πέναλτι είναι δείγμα πειθαρχίας. Τελείωσε αυτό. Είναι η τελευταία φορά που έγινε φέτος, παιδιά. Ναι. Να το ξέρετε. Ναι. Σβάπ, Πέλκας, σβάπ. Φίλια, το είπε και ο Πέλκας. Επειδή το κέρδισε, ήθελε να πάρει ψυχολογία ο Ακπομ. Τελευταίος, όχι εδώ, πάμε τελευταία γραμμή. Ναι! Ναι! Καλημέρα, ρε Μάλι. Καλώς τον Γαϊδουράγκαθο. Καλώς τον. Λοιπόν, κλείνεις εσύ σήμερα, κλείνεις. Όσον αφορά το ζήτημα της πειθαρχίας. Ναι. Αυτό που δεν ξέρω αν φαίνεται στην παρακάμερα του αγώνα, όταν ζήτησε ο τέτοιος Ακπομ, ο Ακπομ να εκτελέσει το πέναλτι από τον τέτοιο, γυρίσανε και του δώσε την μπάλα. Ναι. Γυρίσανε και πήραν άδεια από τον Φερέιρα. Ναι, δεν το κάνανε μόνοι τους. Γύρισε για ένα νεύμα αρκή σε αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρεις, τον κοιτάει, τον κάνει ένα νεύμα. Και είπε και λέει, αν το κάνει. 3-1 είναι, 3-0, 3-1 ήταν τους άλλους. Λέει, εντάξει, άστο να πάρει ψυχολογία. Αν ήταν 0-0, γιατί δεν θα ήταν το ίδιο. Να ξέρετε. Όχι, άμα ήταν 0-0, ούτε δεν θα πήγαινε 0, ούτε και ο... Ακριβώς. Ήταν το 3-1, σου λέει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν συμφωνείτε. Έχω την αίσθηση ότι δεν ήθελε να σουτάρει έτσι ο Ακπομ. Ότι σαν να μην τη βρήκε γεμάτη. Ότι δεν νομίζω ότι ήθελε να πλασάρει έτσι. Έχω πρέπει αυτή την αίσθηση. Να κάτι, πρέπει να καθίσει, γιατί σαν σεντερφόρ πρέπει να κάνει, για να πάρει αυτοπεποίθηση, για να κάνει. Γιατί άμα την έστελνε όπως εκτέλεσε τον γκολ, όπως είχε εκτελέσει τον Σα. Έτσι. Το πάω πολύ καλά. Αυτό, φίλε, είδες. Αυτό. Έτσι όπως έχει πάρει την τέτοια, φωνάζει ότι θα πάει δεξιά. Το σώμα του, η φόρα, η φόρα. Ναι, η φόρα, σωστό. Δεξιά στον τερματοφύλακα, αριστερά, όπως εκτέλεσε. Ναι. Φωνάζει, γιατί σου λέει κάνει, ράκι, να ξέρεις τι θα σου στείλει και κάνει. Και άλλος σου λέει θα την κάνει έτσι. Εκείνη την ώρα, αντί για να κάνεις πως το λένε, ενώ που ξεκινάει να πέσει, ή πριν ξεκινήσει να πέσει, κάνεις ένα, όπως την έστειλε ο Τζιόλης, ψηλά
και στο να πιάσει τέτοιο. Να πιάσει το αράχνε. Αραχνούλε. Όχι, δεν πρέπει να είναι αράχνε. Να είναι λίγο ψηλά πάνω ουρανό, από τη μέση. Ουρανό. Πάνω από τη μέση τη εστία. Έτσι, αλλά να πάει για πλαϊνό δίχτυ. Ναι. Δεν βγαίνει το πέναλτι στο πλαϊνό δίχτυ, παιδιά. Ακριβώς. Ακόμα και αν το ξέρει ο τερματοφύλακας και να πέσει, αν είναι δυνατά και στα πλαϊνά, γεια σας. Δεν υπάρχει. Να τελειώσουμε, να κλείσουμε με αυτό εδώ. Έγινε, αγοράκι μου. Ναι. Όχι, να κλείσουμε με αυτό το θέμα. Κάτι ακόμα. Είπες κάτι για τους αρχηγούς προηγουμένους. Εσύ είναι ο Κρέσπο, είναι ο Βαρέλα. Είναι ο τέτοιος. Ο Πέλκας πρώτος. Ναι. Ο Κρέσπο. Προχτές, ναι. Προχτές έπαιζε και ο μελλοντικός αρχηγός. Και ναι. Ξέρεις που φάνηκε. Ε. Για πες. Και είναι αρχηγός. Μάλλον μα και πρώην αρχηγός της ΚΑΠΑ 19. Ναι. Γιατί πλέον είναι στη μεγάλη ομάδα. Νομίζω μιλάς για τον Μιχαηλίδη. Για να πανηγυρίσουνε. Τους φωνάζει όλους, ελάτε ρε, είδε στο βλέμμα του εκείνη την ώρα, το ναι. Τσαμπουκά του. Ναι. Για τον Μιχαηλίδη λες. Για τον Μιχαηλίδη, ναι. Για ποιον άλλο. Εγώ θα σου πω και μια άλλη σκηνή, πολύ σωστό αυτό που λες. Μέσα στον Όφι, παστελώνει με το φάουλ και το μυαλό του είναι πώς θα μαζευτούμε στη σέντρα γρήγορα. Το θυμάσαι? Που είναι, που είναι το πρώτο του γκολ με τον Πάοφιλε το και έχει χίλια δίκια το παιδί να το χάσει ρε παιδί μου να... Κι όμως κάτω το κεφάλι ελάτε πάμε. Έγινε Παύλε. Γιατί έχουμε το δίκιο. Σε φιλώ, σε χαιρετώ, κάνε επίλογο, κάνε επίλογο σε παρακαλώ ναι. Και για να κλείσω, έτσι. Αυτά τα παιδιά που παίζουνε, πολύ σωστά το είπε ο Μάγκες. Πάρα πολύ σωστά ότι τους έχει κάνει και καλά παιδιά να έχουν χαμηλά το κεφάλι ο Γκαρσία κλπ. Αυτό που όλοι εμείς το λέγαμε από την κερκίδα, το έχουν πει πριν από 2-3 χρόνια όταν πήραν το πρωτάθλημα, έχασα το λογαριασμό με τα πρωτάθληματα στην ΚΑΠΑ 19, ναι. Μπορέστε να το πω, που είναι όλοι οι πιτσιρικάδες μέσα, ναι. Και που λένε πάω θρησκεία τρομοκρατία, τιμή και δόξα στον Παύλο τον Γκαρσία, και εκείνοι έχουν τη δυνατότητα να τον αγκαλιάσουν και να τον φιλήσουν. Ακριβώς. Για αυτά που τεράστια τους μεταδίδει. Τεράστια. Για αυτά που τους μεταδίδει. Γιατί αυτά που μεταδίδει ο Παύλος σε αυτά τα παιδιά δεν είναι τεχνικές και χαρακτήρες και τέτοιο. Είναι το χτίσιμο της ζωής τους. Έτσι. Τους χτίζει τις ζωές. Και τους χτίζει με πολύ γερές βάσεις. Χώριεται οικονομικά και το δίκιο. Και ψυχολογικά, δηλαδή σαν χαρακτήρες, σαν να τέτοιο τους χτίζει. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο μέσα, δηλαδή. Το μέταλλο. Είναι, πάρα, είναι ναι. Τεράστιο αυτό, αυτή η επένδυση που κάνουν αυτά τα παιδιά και αυτό που παίρνουν από τον Παύλο Παυλάρα. Σωστά. Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Γεια σου Παύλε, γεια. Λοιπόν. Φύγαμε, φάγαμε και 3 λεπτά από τα παιδιά. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Ζουμουσού λέμε, έρχονται Κόλκας Μπατμανίδης, εμείς θα τα πούμε στις 2. Bye!